Στο θέατρο της Κυριακής μεταδίδεται σήμερα το έργο της Αγκάθα Κρίστη, η Ποντικοπαγίδα. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνες Γιώργος Πλούτης, Μιχάλης Ακελάριος, Ελένη Χατζιαργύρη, Βίρον Πάλης, Πέτρος Φυσούν, Μαρία Φωκά, Γρηγόρης Βαφιάς, Τιτίκα Νικηφοράκη, Σταύρος Ξενίδης και Νίκος Χατζίσκος. Μουσική επιμέλεια Πόπης Μπάρτζη. Μετάφραση, ραδιοφωνική προσαρμογή και σκηνοθεσία Νίκου Γκάτσου. Είμαστε ακροατές, σας μεταδίδουμε νεοτέρας πληροφορίες. Η Scotland Yard ανακοίνωσε ότι το έγκλημα έλαβε χώρα στην οικία υπαριθμών 24 της οδού Calver, εις Πάντικτον. Η δολοφονητής ονομάζεται Maureen Lyon. Η αστυνομία αναζητεί άγνωστον άντρα ως της εφιάθης στα Πέριξ, πέραν επενδύτικα στενού χρώματος, μεταξωτών περιλέμιων και ανοιχτόχρωμων βελούδινων πύλων. Αυτοκινητιστέ, προσέξατε τους δρόμους. Η πυκνή πτώση χιόνος προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και πάγοι θα καλύψουν ολόκληρον την χώρα, ιδίως στα βορειοανατολικά σακτά της Σκωτίας. Κυρία Μπάλο! Κυρία Μπάλο! Κάνει κρύο εδώ μέσα. Τι ώρα να είναι? Πω, πέρασε η ώρα. Πρέπει να ανέβω απάνω. Μόλι, πού είσαι? Το ρωτάς κιόλας, θέρασε. Μ' αφήνεις και κάνω όλες τις δουλειές μόνη μου. Παράτα τα. Άστα όλα σε μένα. Να ρίξω ξύλα στη φωτιά. Όχι, έριξα εγώ. Μπράβο, να σε φιλήσω. Αγάπη μου, η μύτη σου είναι κρύα. Μόλις γύρισα. Πού είχες πάει? Δεν πιστεύω να βγήκες έξω με αυτό το παλιό καιρό. Όχι, έπρεπε να κατέβω στο χωριό για κάτι που είχα ξεχάσει. Εσύ βρήκες το στήριγμα για το κοτέτσι που ζητούσες? Όχι όπως το ήθελα. Έψαξα παντού, αλλά δεν είχαν τίποτα της προκοπής. Και έτσι μια ολόκληρη μέρα πήγε χαμένη. Ω Θεέ μου, είμαι παγωμένος. Το αυτοκίνητο όλο γλιστρούσε και το χιόνι δεν σταμάτησε ούτε στιγμή. Τι στοίχημα βάζεις ότι αύριο θα έχουμε τελείως αποκλειστεί από το χιόνι? Ελπίζω όχι, αγάπη μου. Τουλάχιστον μην παγώσουν οι σωλήνες. Θα πρέπει να τροφοδοτούμε διαρκώς την κεντρική θέρμανση, γιατί από ό,τι βλέπω τα σώματα του καλοριφέρου δεν είναι και τόσο ζεστά. Καλά θα ήταν να μας είχαν στείλει το κοκ. Δεν μας έχει μείνει και πάρα πολύ. Θέλω τόσο πολύ να πάνε όλα καλά στην αρχή. Η πρώτη εντύπωση έχει μεγάλη σημασία. Είναι όλα έτοιμα? Δεν πιστεύω να ήρθε κιόλα κανείς. Όχι, ευτυχώς. Νομίζω πως όλα είναι εντάξει. Η κυρία Μπάλου έφυγε νωρίς. Τόσκασε. Φοβήθηκε, φαίνεται, τον καιρό. Απέσεις αυτές οι παραδουλέστρες. Τα παρατάνω όλα στη μέση και άντε ύστερα να τα βγάλεις πέρα μόνη. Όχι μόνη μου, Τζάιλς. Και εσύ μαζί μου. Μην ξεχνάς πως η δουλειά είναι συνεταιρική. Σύμφωνοι. Φτάνει να με βάλεις να μαγειρεύω. Όχι, όχι. Τη μαγειρική την έχω αναλάβει εγώ. Εξάλλου έχουμε μεγάλη προμήθεια από κονσέρβες, αν τύχει και αποκλειστούμε από το χιόνι. Τζάιλς, πιστεύεις πως όλα θα πάνε καλά? Έλα, δεν πρέπει να χάνεις το κουράγιο σου. Μήπως μετάνιωσες που δεν πουλήσαμε αυτό το σπίτι όταν στο άφησε η θεία σου, αλλά προτιμήσαμε να βάλουμε μπρος το τρελό μας σχέδιο και να το κάνουμε πανσιόν? Ο κάθε άλλο. Ίσα που είμαι ενθουσιασμένη με την ιδέα μας. Τζάιλς, πήγαινε τώρα να ρίξει λίγο κόκκι στη θερμάστρα του καλοριφέα. Μέσα από αυτή την παγωμένη αυλή. Πού, τρέμω και που το σκέφτομαι. Να ρίξω από τώρα και για την νύχτα? Όχι. Για την νύχτα κατά τις 10 ή 11 το βράδυ. Πω, φρίκι. Έλα, κάνε γρήγορα. Μπορεί να έρθει κανείς από στιγμή σε στιγμή. Έχεις κανονίσει τα δωμάτια? Ναι. Η κυρία Μπόιλ θα μείνει στο μπροστινό δωμάτιο με το κλειστό κρεβάτι. Ο ταγματάρχης Μέτκαφ στο γαλάζιο δωμάτιο. Η δεσποινής Κέζουελ στο ανατολικό δωμάτιο. Και ο κύριος Ρεν στο κίτρινο δωμάτιο. Είμαι περίεργος να δω πώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μήπως θα έπρεπε να τους ζητήσουμε προκαταβολικό στο ενίκιο? Όχι, δεν νομίζω.
Φοβάμαι μην την πάθουμε. Είμαστε ακόμα πρωτόβγαλοι σε αυτή τη δουλειά. Μα θα έχουν μαζί τις αποσκευές. Αν δεν μας πληρώσουν, κρατάμε τα πράγματά τους. Είναι πολύ απλό. Θα έπρεπε να είχαμε παρακολουθήσει διαλληλογραφίες μερικά μαθήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Έτσι όπως ξεκινάμε, δεν μπορεί. Κάπου θα πέσουμε έξω. Οι αποσκευές τους μπορεί να είναι πέτρες τυλιγμένες με εφημερίδες. Ναι, μα όλοι μας έγραψαν από πολύ καλές διευθύνσεις. Μήπως το ίδιο δεν κάνουν και οι υπηρέτες με τις πλαστές συστατικές επιστολές. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι εγκληματίας και να κρύβεται από την αστυνομία. Μα και τι με νοιάζει εμένα, τι είναι, άμα μου πληρώνει τις 7 λίρες την εβδομάδα. Μόλις είσαι καταπληκτική επιχειρηματίας. Πάω να ρίξω το κόκκο. Η Scotland Yard ανακοίνωσε ότι το έγκλημα έλαβε χώραν εις την οικία υπαριθμών 24 της οδού Calvary Spandicton. Η δολοφονητής ονομάζεται ο Maureen Lyon. Η αστυνομία αναζητεί άγνωστον άντρα ως εφιάλτη στα Πέριξ, φέρον επενδύτην καστανού χρώματος με ταξωτών περιλέμιων και ανοιχτόχρωμων βελούδινων πύλων. Αυτοκινητιστέ, προσέξατε τους δρόμους. Η πυκνή πτώση χιόνος προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και πάγοι θα καλύψουν ολόκληρο την χώρα. Χαίρετε. Περάστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάστε, καθόλου. Ο καιρός είναι απέσιος. Το ταξί μου μ' άφησε κάτω στην καγκελόπορτα. Ο οδηγός δεν τόλμησε να προχωρήσει ως εδώ. Είστε η κυρία Ρόλστον. Μάλιστα. Α, πολύ ωραία, θαυμάσια. Ονομάζομαι Ρεν. Χαίρομαι πολύ, κυρία Ρεν. Ξέρετε κάτι. Δεν είσαστε καθόλου όπως σας είχα φανταστεί. Νόμιζα πως θα μοιάζετε με χείρα στρατηγού των Ινδιών εν αποστρατεία. Σας περίμενα τρομερά αυστηρή. Και όλο αυτό το σπίτι παραγεμισμένο με μικρά μπρούτσινα αγαλματάκια του Βούδα. Μα όπως βλέπω συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Όλα είναι εξαίσια εδώ μέσα. Θαυμάσιες αναλογίες. Μόνο που αυτό το γραφείο είναι ψεύτικο. Α, το τραπέζι όμως είναι γνήσιο. Αχ, νομίζω πως θα τα αγαπήσω αυτό το μέρος. Έχετε καθόλου κέρινα λουλούδια ή παραδείσια πουλιά? Φοβάμαι πως όχι. Ο κρίμα. Μήπως τουλάχιστον έχετε μπουφέ? Ένα μπουφέ από μαόνι με φρούτα σκαλισμένα πάνω στο ξύλο. Ναι, έχουμε ένα μπουφέ. Εκεί στην τραπεζαρία. Πού, εκεί μέσα? Ναι. Α, μα πρέπει να τον δω. Κύριε Ρεν, ελάτε να ζεσταθείτε εδώ. Ο μπουφές είναι τέλειος. Ένα μικρό αριστούργημα. Αλλά γιατί βγάλατε από τη μέση το μεγάλο τραπέζι? Τα μικρά τραπεζάκια καταστρέφουν εντελώς την ατμόσφαιρα. Μα σκεφτήκαμε πως οι πελάτες μας θα τα προτιμούσαν. Να σας γνωρίσω τον άντρα μου. Τζάιλς, ο κύριος Ρεν. Χαίρομαι πολύ, κύριε Ρόλστον. Επίσης. Απέσιος καιρός, δεν συμφωνείτε? Σε κάνει να θυμάσαι τον Ντίκενς και τον Σκρούτζ και εκείνον τον εκνευριστικό Τίνι Τιμ. Τι πλήξη, Θεέ μου. Βεβαίως, κυρία Ρόλστον, έχετε απόλυτο δίκιο για τα τραπεζάκια. Αλλά βλέπετε, παρασύρθηκα από την αγάπη μου για τις παλιές επιπλώσεις. Αν είχατε ένα μεγάλο τραπέζι από μαόνι στην τραπεζαρία, θα έπρεπε να είχατε γύρω του και την κατάλληλη οικογένεια. Τον όμορφο αυστηρό πατέρα με το γέννη του, την τόσο παραγωγική αλλά μαραμένη πια μητέρα, 11 παιδιά κατά σειράν ηλικίες, μια αγέραστη κουβερνάντα και τέλος κάποια απίθανη ύπαρξη ακούσαν στο όνομα η καημένη η Χάριετ. Μια φτωχή μακρινή συγγενή που είναι το κλωτσοσκούφι του καθενός και όμως αισθάνεται πολύ, πάρα πολύ ευγνώμων που της προσφέρουν μια καλή στέγη και ένα πιάτο φαΐ. Θα πάω πάνω τη βαλίτσα σας. Το κίτρινο δωμάτιο είπες μόλι. Ναι. Ελπίζω να έχει κλειστό κρεβάτι και το σκέπασμα να είναι κεντυμένο με μικρά κλαδωτά τριαντάφυλλα. Όχι, κύριε Ρεν, δεν είναι. Δεν φαντάζομαι ο άντρας σας να με συμπαθήσει. Είσαστε καιρό παντρεμένοι. Εξακολουθείτε ακόμα να αγαπιόσαστε? Είμαστε παντρεμένοι μόλις ένα χρόνο. Θέλετε να δείτε το δωμάτιό σας, κυρία Ρεν? Πρέπει να το περιμένω. Αλλά βλέπετε, μου αρέσει να ξέρω το κάθε τι για τους άλλους ανθρώπους. Θέλω να πω, νομίζω πως οι άνθρωποι είναι τρομερά ενδιαφέροντες. Δεν συμφωνείτε? Δεν ξέρω. Πιστεύω πως μερικοί είναι και μερικοί δεν είναι. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι είναι ενδιαφέροντες. Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς είναι ο άλλος ή τι ακριβώς σκέφτεται. Λόγου χάρη, εσείς δεν ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή? Ή μήπως ξέρετε? Δεν έχω ιδέα. Θα πάρετε ένα τσιγάρο? Όχι, ευχαριστώ. Βλέπετε, οι μόνοι άνθρωποι που ξέρουν τι ακριβώς είναι οι άλλοι άνθρωποι είναι οι καλλιτέχνες. Αλλά ούτε και αυτοί ξέρουν το γιατί. Αν όμως είναι ζωγράφοι και κάνουν προσωπογραφίες, τότε όλη αυτή η γνώση αποτυπώνεται πάνω στο μουσαμά.
Είστε ζωγράφος? Όχι, είμαι αρχιτέκτον. Οι γονείς μου με βάφτισαν Κρίστοφερ με την ελπίδα να γίνω μια μέρα αρχιτέκτον. Ένας καινούριος Κρίστοφερ Ρεν. Θα σκεφτήκαν, φαίνεται πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Για να σοβαρολογούμε, κανείς βέβαια δεν το βλέπει έτσι. Ίσα-ίσα που όλοι γελούν και κάνουν αστείες βάρος μου, λέγοντάς μου πότε θα τελειώσω το ναό του Αγίου Παύλου για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Ωστόσο, ποιος ξέρει, μπορεί να γελάσω εγώ τελευταίος. Μπορεί τα έτοιμα μετάλλινα σπίτια του σημερινού Κρίστοφερ να μείνουν στην ιστορία. Νομίζω πως θα αγαπήσω πολύ αυτό το σπίτι, κύριε Ρόλστον. Βρίσκω τη γυναίκα σας τρομερά συμμαθητική. Αλήθεια? Έχει πραγματικά πολύ όμορφη. Μίλετε νοησίες. Ορίστε, σαν πραγματική Αγγλίδα. Όλες τους ίδιες και απαράλλακτες. Τα κοπλιμέντα τις φέρνουν πάντοτε σε δύσκολη θέση. Οι άλλες Ευρωπαίες θεωρούν τη φιλοφρόνηση κάτι το εντελώς φυσικό. Αλλά οι Άγγλοι σύζυγοι έχουν απομακρύνει από τις γυναίκες τους κάθε θηλυκότητα. Υπάρχει κάτι το άξεστο στους Άγγλους σύζυγους. Έλατε να ρίξετε μια ματιά στο δωμάτιό σας, κύριε Ρεν. Πολύ ευχαρίστως. Τζάιλς, μπορείς να ανάψεις λίγο το θερμοσύφωνο. Έλατε, κύριε Ρεν, από εδώ εσείς. Εδώ είναι το Maxwell Manor. Μάλιστα, περάστε. Είμαι η κυρία Boyle. Χαίρομαι πολύ, κυρία Boyle. Ελάτε κοντά στη φωτιά, να σας δείτε. Φοβερός καιρός, Έχετε μόνο αυτή τη βαλίτσα μαζί σας? Κάποιος σταγματάρχης, Μέτκαφ νομίζω, φροντίζει για τις υπόλοιπες αποσκευές μου. Το ταξί δεν εννοούσε να ανέβει ως εδώ. Σταμάτησε κάτω στην Καγκελόπορτα. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε το ίδιο ταξί. Και αυτό με δυσκολία το βρήκαμε κάτω στο σταθμό. Κανένα αυτοκίνητο δεν είχε ειδοποιηθεί να μας περιμένει. Λυπάμαι, αν ξέραμε με ποιο τρένο θα ερχόσαστε, θα είχαμε φροντίσει να σας περιμένει κάποιος. Έπρεπε κάποιος να περιμένει όλα τα τρένα. Δώστε μου το πανωφόρι σας. Η γυναίκα μου θα κατέβει από στιγμή σε στιγμή. Εγώ θα πάω να περιμένω τον ταγματάρχη να κουβαλήσουμε μαζί τις βαλίτσες. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είχατε καθαρίσει το δρομάκι από το χιόνι. Όλα πολύ πρόχειρα και τυχαία, μπορώ να πω εδώ μέσα. Με συγχωρείτε. Η κυρία Ρόλστον. Μάλιστα. Είστε πολύ νέα. Ναι. Πολύ νέα για να διευθύνετε ένα ίδρυμα σαν γι' αυτό. Δεν μπορεί να έχετε τόσο μεγάλη πείρα. Μα από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Δεν νομίζετε? Με καταλαβαίνω. Είστε τελείως άπειροι. Το σπίτι είναι πολύ παλιό. Ελπίζω να μην έχει σαπίσει. Ω, ασφαλώς όχι. Πολλοί άνθρωποι δεν υποπτεύονται διόλου τη σαπίλα. Και όταν την καταλάβουν, είναι αργά πια για να κάνουν οτιδήποτε. Μα το σπίτι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Του χρειάζεται ένα καλό βάψιμο. Βλέπετε? Αυτό το τραπέζι έχει πιάσει σκόρο. Να σας γνωρίσω τη γυναίκα μου. Χαίρομαι πολύ. Χαλάει ο κόσμος έξω. Για μια στιγμή φοβήθηκα πως δεν θα τα καταφέρναμε να φτάσουμε ως εδώ. Αν συνεχίσει έτσι ως αύριο το πρωί, σίγουρα το χιόνι θα πάει 2 μέτρα. Έχω να ξαναδώ τέτοιο χειμώνα από το 1940 που βρισκόμουν πάλι στην Αγγλία με άδεια. Θα πάμε πάνω τις βαλίτσες. Ποια δωμάτια είπες, Μόλι, το ροζ και το κίτρινο? Όχι. Στο ροζ δωμάτιο έβαλε τον κύριο Ρεν. Του άρεσε τόσο πολύ το κλειστό κρεβάτι. Έτσι θα βάλουμε την κυρία Μπόλη στο κίτρινο δωμάτιο και τον ταγματάρχη Μέτκαφ στο γαλάζιο. Ταγματάρχα, ακολουθήστε. Μάλιστα. Βρίσκεται εύκολα υπηρετικό προσωπικό εδώ? Έχουμε μια πολύ καλή παραδουλεύτρα που έρχεται από το χωριό σχεδόν κάθε μέρα. Και μόνιμο προσωπικό, πόσους έχετε? Κανέναν. Μόνο ο άντρας μου και εγώ. Δεν το φανταζόμουν. Νόμιζα πως ήταν μια πανσιόν τέλεια οργανωμένη. Μα βλέπετε, τώρα μόλις αρχίζουμε. Έχω τη γνώμη ότι απαραίτητος όρος για τη λειτουργία ενός τέτοιου ιδρύματος είναι το κατάλληλο υπηρετικό προσωπικό. Θεωρώ τη διαφήμισή σας τελείως παραπλανητική. Μπορώ να ρωτήσω αν είμαι ο μόνος πελάτης σας, εκτός φυσικά από τον ταγματάρχη Μέτκαφ? Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Κι αυτός ο καιρός. Χαλάει ο κόσμος. Η μια ατυχία πάνω στην άλλη. Μα δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τον καιρό, κυρία Μπόιλ. Λατρεύω τα παιδικά τραγουδάκια. Εσάς σας αρέσουν? Πάντα τόσο τραγικά και μακάβρια. Γι' αυτό τα αγαπούν τα παιδιά. Να σας γνωρίσω. Ο κύριος Ρεν, η κυρία Μπόιλ. Κυρία μου. Χαίρομαι πολύ. Πολύ ωραίο σπίτι, δεν βρίσκεται? Έχω φτάσει σε ηλικία όπου οι ανέσεις ενός σπιτιού έχουν μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνισή του. Αν δεν είχα πιστέψει ότι αυτή η πανσιόν θα είχε όλες τις ευκολίες, ποτέ δεν θα ερχόμουν εδώ. Πίστευα ότι θα είχε όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Όλες, χωρίς εξαίρεση. Δεν έχετε καμιά υποχρέωση να μείνετε, κυρία Μπόιλ, αν δεν αισθανθείτε ικανοποιημένη? Φυσικά. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα έμενα ούτε δευτερόλεπτο, κύριε Ρόλστον. Αν κάτι δεν σας αρέσει εδώ, θα ήταν προτιμότερο να πηγαίνατε κάπου αλλού. Μπορώ να ειδοποιήσω το ταξί να γυρίσει πίσω να σας πάρει. Οι δρόμοι δεν έχουν αποκλειστεί ακόμα από το χιόνι. Έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση για δωμάτια που μας είναι πολύ εύκολο να δώσουμε σε κάποιον άλλον το δικό σας.
Άλλωστε, από τον ερχόμενο μήνα σκεφτόμαστε να αυξήσουμε το ενίκιο. Δεν πρόκειται να φύγω αν δεν δοκιμάσω πρώτα αυτό το μέρος. Και μην νομίζετε ότι μπορείτε να με πετάξετε έξω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσατε να μου δείξετε το δωμάτιό μου, κυρία Ρόλστον? Βεβαίως, κυρία Μπόιλ. Έλατε, από εδώ παρακαλώ. Τι φοβερή γυναίκα. Δεν τη συμπαθώ καθόλου. Θα μ' άρεσε πολύ να σας δω να την πετάτε έξω στο χιόνι. Δυστυχώς είναι μια ευχαρίστηση που φοβάμαι ότι θα πρέπει να τη στερηθώ. Ω Θεέ μου, κι άλλος ήρθε. Περάστε, περάστε παρακαλώ. Αφήστε τα, πω Θεέ μου, ολόκληρη περιπέτεια. Το αυτοκίνητό μου μέσα σε αυτή την τρομερή χιονοθύελα έπεσε μέσα σε μια λακκούβα. Μισομίλη μακριά από εδώ. Δώστε μου τη βαλίτσα σας. Ευχαριστώ. Έχουν μείνει και άλλα πράγματα στο αυτοκίνητο? Όχι, όχι, ταξιδεύω με λίγες αποσκευές. Α, ευτυχώς έχετε ωραία φωτιά εδώ, ε. Από εδώ ο κύριος Δρέν. Η Δεσποινής... Κέισουελ. Χαίρο πολύ. Η γυναίκα μου θα κατέβει αμέσως, Δεσποινής Κέισουελ. Δεν βιάζομαι, δεν βιάζομαι καθόλου. Πρέπει να ζεσταθώ λιγάκι. Όπως φαίνεται, το μέρος αυτό θα αποκλειστεί για καλά από το χιόνι. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται το μετεωρολογικό δελτίο. Πιστεύω να έχετε κάνει γερές προμήθειες. Ασφαλώς. Η γυναίκα μου είναι σπουδαία σε αυτά τα πράγματα. Πάντως, αν η κακοκαιρία βαστάξει, μπορούμε να φάμε και τις κότες μας. Πριν αρχίσουμε να τρώμε ο ένας τον άλλον, ε. Υπάρχουν τίποτα νέα στην εφημερίδα? Μπα, η συνηθισμένη πολιτική κρίση, από ό,τι βλέπω. Ναι. Και ένα μάλλον ζουμερό έγκλημα. Έγκλημα? Μ' αρέσουν πολύ τα εγκλήματα. Ναι, ορίστε, διαβάστε. Πιστεύουν πως είναι κάποιος μανιακός. Εστραγγάλισε μια γυναίκα κάπου κοντά στο Πάντινγκτον. Υποθέτω ότι θα είναι σεξουαλικός ανώμαλος. Δεν βλέπω να γράφει και πολλά. Η αστυνομία επιθυμεί όπως έλθει σε επαφή με άγνωστον άνδρα, ώστε σε θεάθη πλησίων της οδού Κάλβερ κατά την ώρα του εγκλήματος. Ούτως είναι με τρίου αναστήματος και φέρει επενδύτην καστανού χρώματος με ταξωτών περιλέμιων και ανοιχτόχρωμων βελούδινων πύλων. Αστυνομικά σήματα του ιδίου περιεχομένου μεταδίδονται από ραδιοφώνου καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Σπουδαία περιγραφή. Ταιριάζει μια χαρά στον καθένα. Όταν λέει η αστυνομία επιθυμεί όπως έρθει σε επαφή με άγνωστον άνδρα, φαντάζομαι ότι θα εννοεί τον ίδιο το δολοφόνο. Ίσως. Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε? Η κυρία Λάιον. Μωρίν Λάιον. Νέα ή γριά? Δεν γράφει. Πάντως δεν φαίνεται να είναι ληστεία. Μα σας είπα, σεξουαλικός ανώμαλος. Αμόλι, η Δεσποινής Κέισουελ, η γυναίκα. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Απέσια νύχτα απόψε. Ναι. Θέλετε να ανέβετε στο δωμάτιό σας, Δεσποινής Κέισουελ? Το νερό είναι ζεστό, αν θέλετε να κάνετε μπάνιο. Ευχαριστώ, έχετε δίκιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Από εδώ παρακαλώ. Μόλις ανεβείτε, πρώτη πόρτα αριστερά. Ευχαριστώ. Τζάιλς, πρέπει να πάω στην κουζίνα να ετοιμάσω τα πράγματα. Ναι. Ο ταγματάρης φαίνεται καλός, δεν μοιάζει να είναι δύσκολος. Αλλά η κυρία Μπόλη πραγματικά με φοβίζει. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμάσω πολύ ωραίο φαγητό για απόψε. Ξέρεις, σκέφτηκα να ανοίξω δύο κονσέρβες με κρέας και σούπα. Και μια κονσέρβα με αρακά και πουρέ. Θα έχω ακόμα κομπόστα με κρέμα. Πιστεύω να φτάνουν όλα αυτά για απόψε. Ναι, μάλλον. Αν και δεν νομίζω πως είναι κάτι πρωτότυπο. Επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω, κυρία Ρόλστον. Λατρεύω τη μαγειρική, ξέρετε. Γιατί να μην κάνουμε και μια ομελέτα? Έχετε αυγά, δεν είναι έτσι? Ναι, έχουμε αρκετά αυγά, κύριε Ρεν. Και μάλιστα από δικές μας κότες. Ωραία, πολύ ωραία. Δείξτε μου τότε που είναι η κουζίνα και αν έχετε αρκετά υλικά, μπορεί σιγά σιγά να μου έρθει η έμπνευση να φτιάξω και κάτι άλλο. Ελάτε λοιπόν, από εδώ. Η αστυνομία επιθυμεί όπως έλθει σε επαφή με άγνωστον άνδρα, ώστε σε θεάθη πλησίων της οδού Κάλβερ κατά την ώρα του εγκλήματος. Μα είναι θαύμα, κύριος Ρεν. Έβαλε μια ποδιά και ανέλαβε να τα φτιάξει όλα μόνος του. Λέω ότι σε μισή ώρα τα πάντα θα είναι έτοιμα. Αν οι πελάτες μας αρχίζουν να μαγειρεύουν μόνοι τους, θα μας γλιτώσουν από ένα σωρό μπελάδες. Τι σε έπιασε και του δώσε το καλύτερο δωμάτιο? Σου είπα, του άρεσε το κλειστό κρεβάτι. Του άρεσε το κλειστό κρεβάτι. Μας υποχρέωσε. Τζάιλς. Δεν μου χρειάζονται κάτι τέτοιοι τύποι. Μόλις έπιασα τη βαλίτσα του στα χέρια μου, κατάλαβα αμέσως τι άνθρωπος είναι. Είχε πέτρες μέσα? Δεν ήταν καθόλου βαριά. Και αν ζητάς να σου πω τη γνώμη μου, μάλλον δεν είχε τίποτα μέσα. Μπορεί να είναι κανένας από αυτούς τους νεαρούς που γυρνάνε από εδώ και από εκεί και εξαπατούν τους ξενοδόχους. Δεν το πιστεύω. Εμένα μ' αρέσει. Νομίζω πως η Δεσποινής Κέισουελ είναι κάπως περίεργη. Δεν σου φαίνεται? Φοβερό θηλυκό. Αν μπορείς βέβαια να την πεις θηλυκό. Είναι πολύ άσχημο που βρίσκουμε όλους τους πελάτες μας δυσάρεστους ή παράξενους. Πάντως, ο ταγματάρχης Μέτκαφ νομίζω πως είναι εντάξει. Αυτός ίσως να πίνει. Αλήθεια,
Λες να πίνει? Μπα, έτσι το είπα. Μου κόπηκε κάπως το κέφι μου. Όπως και να είναι, χειρότερο δεν μπορούμε να περιμένουμε μια και ήρθαν όλοι. Ποιος να είναι? Ίσως ο δολοφόνος της Οδουκάλου. Ελά, σε ταστεία, σε παρακαλώ. Πάω να δω. Με συγχωρείτε, χίλιες φορές συγγνώμη. Μπορώ να μάθω πού βρίσκομαι? Στην πανσιόν Μονξελμάν. Μα τι καταπληκτική τύχη! Ποτέ δεν το περίμενα. Μπορώ να μπω? Περάστε. Κυρία μου, τα σέβη μου. Μα είναι θαύμα. Ό,τι ακριβώς ζητούσα. Μια φιλόξενη πανσιόν και μια χαριτωμένη οικοδέσποινα. Η Ρολς Ρόις μου μπλέχτηκε μέσα στη χιονοθύελα. Τι να κάνω? Ούτε μπρος μπορούσα να πάω, ούτε να γυρίσω πίσω ήταν εύκολο. Ανοίγω λοιπόν την πόρτα και βγαίνω. Το χιόνι με τυφλώνει. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Ίσως σκέφτομαι να έφτασε η τελευταία μου στιγμή. Ίσως να πεθάνω από το κρύο. Και τότε παίρνω τη βαλίτσα μου και προσπαθώ να προχωρήσω μέσα στο χιόνι. Ξαφνικά βλέπω μπροστά μου μια καγγελόπορτα. Μια κατοικία. Σώθηκα, λέω μέσα μου. Δύο φορές πέφτω μέσα στο χιόνι καθώς ανηφορίζω στο δρομάκι, αλλά στο τέλος φτάνω στον προορισμό μου. Και αμέσως η απελπισία γίνεται χαρά. Μπορείτε να μου διαθέσετε ένα δωμάτιο? Ναι, ασφαλώς. Είναι λίγο μικρό, φοβάμαι. Φυσικά, φυσικά. Έχετε κι άλλους φιλοξενουμένους, καταλαβαίνω. Ξέρετε, μόλις σήμερα ανοίξαμε την πανσιόν και είμαστε ακόμα λίγο άβγαλοι στη δουλειά. Τι χαριτωμένα που τα λέτε. Θαύμα. Τέτοια τύχη δεν την περίμενα. Τι θα γίνει με τις αποσκευές σας? Δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο. Μα δεν θα ήταν καλύτερα να φέρουμε τα πράγματά σας εδώ? Όχι, όχι. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι απόψε, με τέτοιον καιρό, δεν υπάρχει περιθώριο δράσεως για τους κλέφτες. Όσο για μένα, οι ανάγκες μου είναι περιορισμένες. Ό,τι χρειάζομαι το έχω σε αυτήν εδώ τη βαλιτσούλα. Ναι, ακριβώς ό,τι χρειάζομαι. Δεν κάθεστε να ζηταθείτε λίγο στο τσάκι? Εγώ εντωμεταξύ δεν τακτοποιήσω το δωμάτιό σας. Φοβάμαι ότι θα είναι λίγο κρύο γιατί είναι βορεινό, αλλά όλα τα άλλα είναι πιασμένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολλούς πελάτες. Ναι, άλλους τέσσερις. Την κυρία Μπόιλ, τον ταγματάρχη Μέτκαφ, τη δεσποινίδα Κέισουελ και έναν νεαρό, τον Κρίστοφερ Ρεν. Εκτός από εσάς, βέβαια. Φυσικά, εκτός από μένα. Τον απροσδόκητο ξένο. Τον ξένο που δεν προσκαλέσατε. Τον ξένο που κανείς δεν ξέρει από πού ήρθε. Τον ξένο που τον γέννησε η θύελα. Ποιος είμαι? Δεν το ξέρετε. Από πού έρχομαι? Δεν το ξέρετε. Είμαι ο άνθρωπος του μυστηρίου. Και τώρα για να συμπληρώσω την εικόνα, θα σας πω το εξής. Από εδώ και μπρος, κανείς άλλος δεν θα έρθει. Και κανείς δεν θα φύγει. Από αύριο το πρωί, ίσως και από απόψε, δεν θα έχουμε καμιά επικοινωνία με τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν πρόκειται να έρθει εδώ ούτε χασάπης, ούτε ψωμάς, ούτε γαλατάς, ούτε ταχυδρόμος, ούτε οι εφημερίδες. Κανείς και τίποτα άλλο εκτός από μας. Μα είναι καταπληκτικό. Είναι θαύμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να με βολεύει καλύτερα. Α, ναι. Ξέχασα να σας πω το όνομά μου. Λέγομαι Παραβιτσίνη. Το δικό μας όνομα είναι Ρόλστον. Ο κύριος και η κυρία Ρόλστον. Πολύ ωραία. Και αυτό εδώ είναι, είπατε, το Monkswell Manor. Η πανσιόν Monkswell Manor. Ωραία. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Θεωρώ μεγάλη κακοήθεια να μην μου πούν ότι μόλις τώρα αρχίζουν αυτή τη δουλειά. Ξέρετε, τα πάντα έχουν κάποια αρχή, δεν γίνεται διαφορετικά. Θαυμάσιο το προϊόν μας σήμερα το πρωί. Αυγά και σπιτίσια μαρμελάδα. Και πολύ ωραία σερβιρισμένα. Η νεαρά κυρία τα κάνει όλα μόνη της. Έρασοι τεχνισμοί. Έπρεπε να είχαν το κατάλληλο προσωπικό. Και το γεύμα, έκτακτο, έκτακτο. Κρέας από κονσέρβα. Ναι, αλλά πολύ ωραία μαγειρεμένο. Με δυνατό κόκκινο κρασί. Η κυρία Ρόλστον είπε πως θα ετοιμάσει ένα κέικ για απόψε. Αυτά τα καλοριφέρ δεν ζεσταίνουν καθόλου. Πρέπει να παραπονεθούν. Και τα κρεβάτια, πάρα πολύ αναπαυτικά. Το δικό μου τουλάχιστον με ξεκούρασε. Ελπίζω και το δικό σας να ήταν καλό. Υποφερτό, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το καλύτερο δωμάτιο το δώσανε σε αυτόν τον περίεργο νεαρό. Μα είναι απλούστατο, κυρία Μπόιλ. Ήρθε πριν από εμάς. Καθένας με την αράδα του, όπως λένε. Από τη διαφήμιση είχα σχηματίσει εντελώς διαφορετική γνώμη για αυτό το μέρος.
Περίμενα να βρω ένα άνετο γραφείο όπου να μπορώ να γράψω την αλληλογραφία μου και γενικά ένα κτίριο πολύ μεγαλύτερο. Με όλες τις σύγχρονες ευκολίες και ανέσεις. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για τις γριές καρακάξες. Συγχωρείτε, Ταγματάρχα, δεν άκουσα τι είπατε. Να, θέλω να πω, καταλαβαίνω αρκετά τι εννοείτε. Εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται να μείνω εδώ για πολύ. Όχι, δεν νομίζω ότι θα μείνετε για πολύ, κυρία Μπόιλ. Κυρία Μόστον, στην κουζίνα είσαστε. Αυτός ο νεαρός είναι πολύ περίεργος. Δεν θα παραξενευόμουν καθόλου αν μάθαινα πως είναι διανοητικός ανισόρροπος. Λέτε να έχει θεραπευτεί από κανένα άσυλο. Δεν το θεωρώ διόλου απίθανο. Τζάιλς! Ναι, Μόλι. Μπορείς να καθαρίσεις λίγο το χιόνι από την πίσω πόρτα. Έρχομαι. Με συγχωρείτε, πάω κι εγώ να τον βοηθήσω. Θα είναι μια καλή εξάσκηση. Η κίνηση ποτέ δεν κάνει κακό. Πώς είστε, κυρία Μπόιλ? Θέλετε τίποτα δεσποινής Κέιζιμελ? Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ, κυρία Ρόλστον. Ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια, τι απίθανη γυναίκα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από δουλειές του σπιτιού. Επιτρέπεται να περνάει την ηλεκτρική σκούπα από το living room. Δεν υπάρχουν σκάλες υπηρεσίες. Ω, ναι, ναι, και πολύ ωραίες σκάλες υπηρεσίες, μάλιστα. Πολύ βολικές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τότε γιατί δεν τις χρησιμοποιεί? Πάντως το καθάρισμα έπρεπε να είχε γίνει πριν από το μεσημέρι. Μα αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μπόιλ, όλο το πρωί η οικοδέσποινά μας ήταν απασχολημένη με το μαγείρεμα. Όλα γίνονται τυχαία και ερασιτεχνικά εδώ μέσα. Θα έπρεπε να έχουν το κατάλληλο υπηρετικό προσωπικό. Μα πού να βρεθεί σήμερα υπηρετικό προσωπικό? Δεν είναι και τόσο εύκολο. Πράγματι. Οι κατώτερες τάξεις δεν φαίνονται να έχουν επίγνωση των κοινωνικών τους υποχρεώσεων. Α, Θεέ μου, οι καημένες οι κατώτερες τάξεις. Όλα αυτές τα πληρώνουν. Συμπεραίνω πως είστε σοσιαλίστρια. Όχι ακριβώς. Όχι. Δεν είμαι κόκκινη. Απλώς λίγο ροζ. Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν ενδιαφέρομαι, ξέρετε, ιδιαίτερα για την πολιτική. Ζω στο εξωτερικό. Υποθέτω πως οι συνθήκες είναι καλύτερες στο εξωτερικό. Ναι, δεν είμαι υποχρεωμένη να μαγειρεύω ή να καθαρίζω, αν εννοείται αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότερες γυναίκες σε αυτή τη χώρα πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά μόνες τους. Αυτή η χώρα έχει πάρει πια τον κατήφορο. Δεν είναι όπως άλλοτε. Πέρσι αναγκάστηκα να πουλήσω το σπίτι μου. Όλα ήταν πολύ δύσκολα. Ναι, βέβαια. Τα ξενοδοχεία και οι πανσιόν κάνουν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Ναι, λύνουν μερικά προβλήματα. Θα μείνετε πολύ καιρό στην Αγγλία? Εξαρτάται. Έχω κάποια δουλειά εδώ. Όταν την τελειώσω, θα επιστρέψω πάλι εκεί. Πού, στη Γαλλία? Όχι. Στην Ιταλία? Όχι. Σας παρακαλώ, μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο? Έχω να γράψω μερικά γράμματα και η μουσική δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ. Α, αλήθεια? Αν δεν έχετε ιδιαίτερο λόγο να ακούσετε το ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Όμα είναι η αγαπημένη μου μουσική, κυρία Μπόιλ. Αν επιμένετε όμως, υπάρχει ένα γραφείο μέσα στη βιβλιοθήκη. Το ξέρω, αλλά είναι πολύ πιο ζεστά εδώ. Ναι, 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 βέβαια, πολύ πιο ζεστά. Σε αυτό συμφωνώ. Αν όμως επιμένετε να γράψετε, καλύτερα να πάτε μέσα. Έφυγε η στριμμένη παλιόγρια. Καλώς ήταν. Όπου να πάω, αυτή η γυναίκα βρίσκεται μπροστά μου και με κοιτάζει βλοσιρά και επιτιμητικά. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Είναι καλά έτσι? Ναι, ναι, εξετέλεσε το σκοπό του. Ποιο σκοπό? Μα στρατηγική τακτική, μικρέ. Α, θες να πεις τη λεγάμενη? Και βέβαια, είχε βουτήξει την καλύτερη πολυθρόνα. Τώρα την έχω εγώ. Καλά έκανες που την έδιωξες. Δεν ξέρεις πόσο ευχαριστήθηκα. Δεν τη συμπαθώ καθόλου. Τι λες, βάζουμε κάτω το μυαλό μας να βρούμε κόλπα που να την κάνουν να νευριάσει και να σηκώθει να φύγει? Όσο γι' αυτό δεν υπάρχει ελπίδα, τουλάχιστον για την ώρα. Μα όταν λιώσει το χιόνι? Α, ως που να λιώσει το χιόνι, πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Ναι, έχεις δίκιο. Κοιτάξτε από το παράθυρο τι όμορφο που είναι το χιόνι. Τόσο αγνό και ειρηνικό. Σε κάνει να τα ξεχνάς όλα. Εμένα δεν καταφέρνει να με κάνει να ξεχάσω. Φαίνεσαι πολύ σκληρή. Όχι, σκεφτόμουν κάτι. Τι? Παγωμένο νερό στην κανάτα πλάι στο κρεβάτι. Χιονίστρες, ανοιχτές πληγές από που τρέχει το αίμα. Μια ψηλή φαγωμένη κουβέρτα. Ένα παιδί που τρέμει από το κρύο και από τον φόβο. Πολύ φρικιαστική περιγραφή. Τι, είναι κανένα μυθιστόρημα? Όχι, όχι. Δεν ξέρεις ότι είμαι συγγραφέας? Βα, είσαι συγγραφέας? Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν είμαι. Α, έτσι. Τότε τι είσαι? Άλλη φορά θα σου το πω. Πάμε τώρα μέσα να δούμε τι κάνει η γριά καρακάξα. Θέλεις, ε? Πιστεύω να έχει ξυλιάσει από το κρύο. Πώς είχε πει ανοιχτό το ραδιόφωνο?
εδώ πανσιόν μου, ξενομάνω. Τι, όχι, φοβάμαι πως ο κύριος Ρόλστον δεν μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο. Ναι, η κυρία Ρόλστον. Ποιος? Η αστυνομία. Α, έτσι. Όχι, όχι, κύριε Πιθεωρητά, κανείς δεν φάνηκε. Φοβάμαι πως είναι δύσκολο να το καταφέρει. Έχουμε τελείως αποκλειστεί από το χιόνι. Οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Κανείς δεν μπορεί να περάσει. Πώς είπατε? Α, μάλιστα. Ευχαρίστως, μόνο που... Εμπρός! 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 Το κλείσε. Μόλι, μήπως ξέρεις που έχουμε βάλει το άλλο φτιάρι? Τηλεφώνησαν από την αστυνομία. Στέλνουν εδώ κάποιον επιθεωρητή ή παστινόμο, κάτι τέτοιο. Μα δεν θα τα καταφέρει να φτάσει ως εδώ. Αυτό της είπα κι εγώ στο τηλέφωνο. Αλλά ήταν σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. Ανοησίες. Ούτε τζιπ δεν μπορεί να ανέβει ως εδώ σήμερα. Μα τι ζητάνε? Δεν ξέρω, δεν μου είπανε. Ζητούσαν εσένα. Μου είπαν να προσέξεις πολύ αυτά που θα σου πει ο υπαστυνόμος Τρότερ, νομίζω. Και να ακολουθείς πιστά τις οδηγίες του. Δεν είναι περίεργο? Τι διάβολο να έχουμε κάνει? Θυμάσαι τίποτα? Λες να είναι για εκείνα τα νάιλον από το Γιβραλτάρ. Για το ραδιόφωνο πήρα άδεια, δεν πήρα? Ναι, είναι στο σιτάρι της κουζίνας. Τι άλλο μπορεί να είναι? Προημερών που τρακάρισε με το αυτοκίνητο, δεν έφταιγα εγώ. Έφταιγε ο άλλος. Ναι, μα πάντως κάτι πρέπει να έχουμε κάνει. Ίσως να είναι κάτι που έχει σχέση με τη λειτουργία της πανσιόν. Θα ξεχάσαμε κανένα μικρό κανονισμό του Υπουργείου. Έτσι που τα έχουν κάνει τώρα τελευταία, όλο και κάτι ξεχνάς. Θεέ μου, καλύτερα να μην είχαμε μπλεχτεί με αυτή τη δουλειά. Θα μείνουμε αποκλεισμένοι για πολλές μέρες με όλους αυτούς εδώ μέσα. Και θα μας τελειώσουν και οι προμήθειες. Έλα, έλα τώρα, μη σε πιάνει απελπισία. Όλα θα πάνε καλά, θα το δεις. Δεν έχεις κανένα λόγο να ανησυχείς. Γέμισα τους τενεκέδες με κάρβουνο, έφερα ξύλα, έριξα κόκκι στο καλοριφέρ και μέσα σε όλα τάισα και τις κότες. Τώρα θα πάω να κανονίσω και το θερμοσύφωνα και θα είμαστε εντάξει για σήμερα. Ξέρεις, Μόλι, θα πρέπει να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό για να στέλνουμε έναν υπαστυνόμο με αυτόν τον καιρό. Κάτι πολύ επίγον. Α, εδώ είσαστε, κύριε Ρόλστον. Ξέρετε ότι το καλοριφέρ της βιβλιοθήκης είναι εντελώς κρύο. Λυπάμαι, κυρία Μπόιλ, βλέπετε, μας έχει μείνει πολύ λίγο κόκ και... Κύριε Ρόλστον, πληρώνω 7 λίρες την εβδομάδα και δεν έχω καμιά διάθεση να ξεπαγιάσω. Σύμφωνη, κυρία Μπόιλ, πάω να το τακτοποιήσω. Κυρία Ρόλστον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτός ο νεαρός που μένει εδώ είναι πολύ παράξενος. Οι τρόποι του, οι γραβάτες του, όλα είναι περίεργα. Και γιατί δεν βουρτσίζει ποτέ τα μαλλιά του? Τι σώοι άνθρωπος είναι? Είναι ένας πολύ έξυπνος νεαρός αρχιτέκτον. Πώς είπατε? Είπα ότι ο Κρίστοφερ Ρεν είναι αρχιτέκτον. Αγαπητοί μου, ξέρω ότι ήταν ο Κρίστοφερ Ρεν. Και βέβαια ήταν αρχιτέκτον. Έχτισε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Εσείς οι νέοι νομίζετε ότι κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν είναι μορφωμένος. Δεν εννοώ τον παλιό Κρίστοφερ Ρεν. Εννοώ αυτόν που έχουμε εδώ. Οι γονείς του τον βάφτισαν Κρίστοφερ με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα γινόταν αρχιτέκτον. Όπως και πράγματι έγινε. Ή κοντεύει να γίνει. Οπότε το όνομα του βγήκε σε καλό. Δεν μου αρέσει αυτή η ιστορία. Κάτι ύποπτο υπάρχει στη μέση. Αν ήμουν στη θέση σας, θα έκανα μια μικρή έρευνα γύρω από το άτομό του. Τι ξέρετε γι' αυτόν? Ό,τι ξέρουμε και για εσάς, κυρία Μπόιλ. Δηλαδή ότι και οι δυο σας μας πληρώνετε 7 λίρες την εβδομάδα. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει, δεν νομίζετε? Δεν έχει καμιά σημασία για μένα το αν μου αρέσουν ή αν δεν μου αρέσουν οι πελάτες μου. Είστε νέα και δεν έχετε άρκετη πείρα. Γι' αυτό θα πρέπει να ακούτε με ευχαρίστηση τις συμβουλές κάποιου που ξέρει πολύ περισσότερα από εσάς. Και αυτός ο ξένος πάλι, τι σας έκανε αυτός? Δεν τον περιμένατε, δεν είναι έτσι? Όχι. Τότε γιατί τον δεχτήκατε? Απαγορεύεται από τον νόμο να διώξουμε έναν καθώς πρέπει ταξιδιώτη. Εσείς τουλάχιστον θα πρέπει να το ξέρετε αυτό. Τι θέλετε να πείτε? Είσαστε κάποτε δικαστής, κυρία Μπόιλ. Δεν είναι έτσι? Ήθελα να πω ότι αυτός ο Παραβιτσίνη... Προσέξτε, αγαπητή κυρία. Μιλάτε για το διάβολο και αμέσως νάτος, μπροστά σας. Δεν σας άκουσα να μπαίνετε. Μπήκα περπατώντας τα νύχια. Να, έτσι. Κανείς δεν με ακούει όταν δεν θέλω να ακουστώ. Αλήθεια? Ακούστε τώρα να σας πω μια ιστορία για μια νέα κοπέλα. Εμένα με συγχωρείτε. Πρέπει να συνεχίσω την αλληλογραφία μου. Πηγαίνω στο σαλόνι, μπορεί να είναι πιο ζεστά εκεί μέσα. Η χαριτωμένη μου οικοδέσποινα φαίνεται λίγο ανήσυχη. Τι σας συμβαίνει, αγαπητή κυρία? Όλα φαίνονται δύσκολα σήμερα. Θα φταίει το χιόνι. Ναι, το χιόνι τα κάνει όλα δύσκολα. Ή πολλές φορές εύκολα. Ναι, πολύ εύκολα. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Ω, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Και πρώτα-πρώτα νομίζω ότι δεν ξέρετε να διευθύνετε καλά μια πανσιόν. Φυσικά δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε όμως. Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε στη μέση. Μπράβο, μπράβο. Δεν νομίζω όμως πως είμαι και τόσο κακή μαγείρισα. Ο κάθε άλλο, είστε εξαιρετική μαγείρισα. Μου επιτρέπετε όμως να σας δώσω μια μικρή συμβουλή, κυρία Ρόστον. Και εσείς και ο άντρας σας δεν πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Έχετε πάρει καθόλου συστάσεις για τους πελάτες σας? Έτσι έπρεπε να κάνουμε.
Νομίζαμε πως δεν ήταν απαραίτητο. Είναι πάντα χρήσιμο να ξέρετε μερικά πράγματα για τους ανθρώπους που κοιμούνται στο ίδιο σπίτι με εσάς. Πάρτε για παράδειγμα εμένα. Παρουσιάζομαι και σας λέω ότι το αυτοκίνητό μου έπεσε σε μια λακκούβα μέσα στα χιόνια. Και εσείς το πιστεύετε. Τι ξέρετε για μένα? Μπορεί να είμαι κλέφτης, ληστής, καταζητούμενος από τη δικαιοσύνη. Τρελός, ακόμα και δολοφόνος. Βλέπετε? Ίσως και για τους άλλους να μην ξέρετε περισσότερα. Όσον αφορά την κυρία Μπόιλ, δεν μπορεί να μείνει κανείς στο σαλόνι. Κάνει πολύ κρύο. Θα γράψω τα γράμματά μου εδώ. Δεν φαντάζομαι να σας ενοχλώ, κύριε Παραβιτσί. Μα ίσα ίσα, κυρία Μπόιλ. Μου κάνει ευχαρίστηση να σας βλέπω. Κυρία Ρόνστον, κυρία Ρόνστον, πού είναι ο άντρας σας? Μου φαίνεται πως οι σωλήνες κάτω στο υπόγειο πάγωσαν. Αυτό μας έλειπε ταγματάχα. Θεέ μου, τι φοβερή μέρα. Πρώτα η αστυνομία και τώρα οι σωλήνες. Τι? Η αστυνομία? Η αστυνομία, είπατε? Ναι, τηλεφώνησαν πριν από λίγο και είπαν ότι στέλνουν εδώ έναν υπαστυνόμο. Μα δεν πιστεύω να τα καταφέρει να φτάσει ως εδώ. Το κόκκι είναι το μισό πέτρες και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Μα γιατί στέκεστε έτσι? Συμβαίνει τίποτα? Άκουσα, κύριε Ρόλστον, πως έρχεται εδώ η αστυνομία. Γιατί? Μην ανησυχείτε, κανείς δεν μπορεί να έρθει εδώ. Το χιόνι έχει περάσει το 1,5 μέτρο. Οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι. Σήμερα τουλάχιστον δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Με συγχωρείτε, κύριε Παραβιτσίνη, μπορώ να βάλω αυτά τα ξύλα στη θέση μου? Σας παρακαλώ. Ποιος να είναι? Άνοιξε, Τσάιλς. Είστε ο κύριος Ρόλστον? Μάλιστα. Υπαστυνόμος Στρότερ, κύριε Ρόλστον. Μπορώ να βάλω κάπου αυτά τα σκι? Ναι, ελάτε από εδώ στο διάδρομο. Μια στιγμή να κλείσω την πόρτα. Δεν ήξερα ότι πληρώνουμε την αστυνομία για να διασκεδάζει με χειμερινά σπορ. Γιατί καλέσατε την αστυνομία, κυρία Ρόλστον? Μα δεν την καλέσαμε. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, κυρία Ρόλστον? Από πού ήρθε? Πέρασε μπροστά από το παράθυρο του σαλονιού με σκι. Ήταν σκεπασμένος με χιόνια, αλλά φαινόταν τρομερά ενθουσιασμένος. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, κυρία Ρεν, ο άνθρωπος αυτός είναι αστυνομικός. Αστυνομικός με σκι. Σας παρουσιάζω τον υπαστυνόμο Τρότερ. Καλησπέρα σας. Δεν μπορεί να είστε υπαστυνόμος, είσαστε πολύ νέος. Δεν είμαι τόσο νέος όσο φαίνομαι, κυρία. Πάντως ο ενθουσιασμός δεν σας λείπει. Δεν άρχιστε καλύτερα να βάλουμε τα σκι σας στην αποθήκη κάτω από τη σκάλα? Θα είναι πιο σίγουρα εκεί. Ευχαριστώ, κύριε Ρόλστον, όπως νομίζετε. Με συγχωρείτε, κυρία Ρόλστον, μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας? Ασφαλώς, ταγματάχα Μέτκα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ συμπαθητικός, δεν νομίζετε? Εγώ τους αστυνομικούς τους βρίσκω πάντα πολύ συμπαθητικούς. Δεν είναι καθόλου έξυπνος. Μόλις τον δεις, το καταλαβαίνεις. Εμπρός. Είναι τελείως νεκρό. Πώς είναι δυνατόν? Πριν από μισή ώρα ήταν εντάξει. Υποθέτω ότι θα κόπηκαν τα σύρματα από το βάρος του χιονιού. Και έτσι είμαστε τελείως αποκομμένοι από τον κόσμο. Καμιά επικοινωνία. Μα είναι αφάνταστο. Αφάνταστο. Κύριε Ρεν, δεν βλέπω που είναι το αστείο για να γελάτε. Ούτε κι εγώ. Μα είναι δικό μου αστείο. Δικής μου εμπνεύσεως. Εντελώς ιδιωτικό. Το λαγωνικό ξανάρχεται. Και τώρα δουλειά. Κυρία Ρόλστον. Αν θέλετε να μας δείτε μόνος με τη γυναίκα μου, μπορούμε να περάσουμε στη βιβλιοθήκη. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα τελειώσουμε γρηγορότερα, είναι όλοι παρόντες. Μπορώ να καθίσω σε αυτό το τραπέζι? Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, πέστε μας γρήγορα. Τι παράβαση κάναμε? Παράβαση? Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, κυρία Ρόλστον. Πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι περισσότερο ζήτημα αστυνομικής προστασίας. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αστυνομικής προστασίας. Έχει σχέση με το θάνατο της κυρίας Λάιον, της κυρίας Μωρίν Λάιον, που χτες, 15 τρέχοντος, βρέθηκε δολοφονημένη στην οδό Κάλβερ 24 του Δυτικού Λονδίνου. Ίσως να ακούσατε ή να διαβάσατε για αυτή την υπόθεση. Ναι, το άκουσα στο ραδιόφωνο. Για τη γυναίκα που στραγγαλίσανε, δεν λέτε? Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ξέρω, κύριε Ρόλστον, είναι αν γνωρίσατε ποτέ σας αυτή τη γυναίκα. Πρώτη φορά την ακούω. Μπορεί να μην τη γνωρίσατε με το όνομα Λάιον, γιατί δεν ήταν το πραγματικό της όνομα. Είχε φάκελο στην αστυνομία και από τα δακτυλικά της αποτυπώματα ανακαλύψαμε ότι το πραγματικό της όνομα ήταν Μωρίν Στάνινγκ. Ο άντρας της ήταν κάποιος κτηματίας Τζον Στάνινγκ που ζούσε στη Φάρμα Λόγκριτς, όχι πολύ μακριά από εδώ. Φάρμα Λόγκριτς? Εκεί δεν ήταν που εκείνα τα παιδιά? Ναι, η υπόθεση της Φάρμας Λόγκριτς. Με τα τρία παιδιά. Μη διακόπτετε, Δεσποινής Κέιγσουελ, δεν σας ρωτήσανε? Ακριβώς, Δεσποινής. Τα παιδιά Κόριγκαν. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Είχαν ανάγκη από φροντίδα και προστασία. Και το δικαστήριο τους βρήκε στέγη. Τα έδωσε στον κύριο και στην κυρία Στάνινγκ στη Φάρμα Λόγκριτς. Αλλά σε λίγο καιρό ένα από τα παιδιά πέθανε λόγω εγκληματικής παραμελήσεως και συνεχούς κακοποιήσεως.
Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλο θόρυβο τότε. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής. Ναι, ήταν τρομερό. Το ζεύγος Στάνινγκ καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Ο Στάνινγκ πέθανε στη φυλακή. Η κυρία Στάνινγκ, αφού εξέτησε την ποινή της, αποφυλακίστηκε κανονικά. Και χτες, όπως σας είπα, βρέθηκε στραγγαλισμένη στην οδόν Κάλβερ 24 στο Λονδίνο. Ποιος τη σκότωσε? Θα φτάσουμε και σε αυτό, κυρία Ρόλστον. Προχωρώ στην εξιστόρηση των γεγονότων. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα σημειωματάριο. Στο σημειωματάριο αυτό ήταν γραμμένες δύο διευθύνσεις. Η μια ήταν οδός Κάλβερ αριθμός 24 και η άλλη Monkswell Manor. Πώς? Μάλιστα, κυρία Ρόλστον. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο επιθεωρητής Χόγκμεν, μόλις έλαβε την πληροφορία από τη Scotland Yard, θεώρησε αναγκαίο να με στείλει αμέσως εδώ. Για να βρω ποια σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην υπόθεση Longridge και σε αυτό το σπίτι. Ή στους ανθρώπους που μένουν σε αυτό το σπίτι. Δεν υπάρχει καμιά σχέση, ούτε η παραμικρή. Θα πρέπει να είναι σύμπτωση. Ο επιθεωρητής Χόγκμεν δεν νομίζει πως είναι σύμπτωση, κύριε Ρόλστον. Αν ήταν εύκολο, θα ερχόταν ο ίδιος εδώ. Αλλά με τέτοιο καιρό, και επειδή τυχαίνει να ξέρω σκι, έστειλε εμένα. Με την εντολή να πάρω καταθέσεις από όλους όσους μένουν εδώ. Μου είπε να του αναφέρω τα πάντα λεπτομερώς από το τηλέφωνο. Και να λάβω όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των ενίκων. Ασφάλεια? Νομίζετε ότι κινδυνεύουμε? Για το όνομα του Θεού, δεν φαντάζομαι να εννοείται ότι κάποιος πρόκειται να δολοφονηθεί εδώ μέσα. Δεν θέλω να τρομάξω τις κυρίες, αλλά ειλικρινώς υπάρχει αυτός ο φόβος. Μα γιατί? Αυτό ακριβώς ήρθα κι εγώ να μάθω εδώ. Μα δεν μπορεί. Είναι καθαρή τρέλα. Ναι, είναι τρέλα. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Ανοησίες. Μήπως υπάρχει κάτι που παραλείψετε να μας πείτε υπαστηνόμετρότερα? Ναι, κυρία Ρόλστον. Κάτω από τις δυο διευθύνσεις ήταν γραμμένη η φράση: τρία τυφλά ποντικάκια. Και πάνω στο πτώμα ένα κομμάτι χαρτί με τις λέξεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και πιο κάτω ζωγραφισμένα, τρία μικρά ποντίκια και μερικές νότες μουσικής. Η μουσική ήταν η μελωδία του παιδικού τραγουδιού, τα τρία τυφλά ποντικάκια. Ξέρετε το σκοπό. Τον θυμάστε? Μα είναι τρομερό. Είπατε ήταν τρία παιδιά και το ένα πέθανε? Ναι, το μικρότερο. Ένα αγοράκι 11 ετών. Τα άλλα δύο τι απέγιναν? Το κορίτσι κάποιος το υιοθέτησε. Αλλά δεν κατορθώσαμε να μάθουμε που βρίσκεται τώρα. Το μεγαλύτερο αγόρι θα πρέπει να είναι σήμερα 22 ετών περίπου. Λιποτάκτησε από το στρατό και από τότε κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Ο ψυχίατρος της μονάδος του είχε γνωματεύσει πως ήταν σχιζοφρενής. Λίγο βλαμμένος στο μυαλό δηλαδή. Και νομίζουν ότι αυτό σκότωσε την κυρία Λάιον. Θέλω να πω την κυρία Στάνινγκ. Ναι. Και ότι είναι μανιακός. Και ότι θα έρθει εδώ να σκοτώσει κάποιον άλλον. Μα γιατί? Αυτό θέλω κι εγώ να μάθω. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Κατά τη γνώμη του επιθεωρητού, πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτού του σπιτιού και του δολοφόνου. Είπατε, κύριε Ρόλστον, ότι ο ίδιος δεν είχατε ποτέ καμιά σχέση με την υπόθεση Longridge. Όχι, ποτέ. Και εσείς το ίδιο, κυρία Ρόλστον? Εγώ, όχι, δηλαδή. Ναι. Θέλω να πω, δεν είχα καμιά σχέση. Οι υπηρέτες σας? Δεν έχουμε υπηρέτες. Mm. Α, καλά που μου το θυμήσατε. Θα σας πειράζει υπαστηνόμετρο να πεταχθώ μια στιγμή στην κουζίνα. Αν με χρειαστείτε, θα με βρείτε εκεί. Πολύ καλά, κυρία Ρόλστον. Μπορείτε να πηγαίνετε. Οι άλλοι τώρα. Μπορώ να έχω τα όνοματά σας, παρακαλώ? Αυτό είναι γελίο. Εμείς απλώς μένουμε σε αυτό το ξενοδοχείο. Μόλις χτες ήρθαμε. Δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτό το μέρος. Ναι, αλλά είχατε κανονίσει να έρθετε εδώ εκ των προτέρων. Είχατε κλείσει δωμάτια από πριν, δεν είναι έτσι? Ναι, όλοι μας. Εκτός από τον κύριο Παραβιτσίνη. Το αυτοκινητό μου αναποδογύρισε μέσα στη χιονοθύελα. Α, έτσι. Ναι. Ωστόσο, αν κάποιος σας παρακολουθούσε, θα μπορούσε να είναι βέβαιος ότι ερχόσαστε εδώ, ε. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Ένα πράγμα θέλω να ξέρω. Και γρήγορα. Ποιος από εσάς είναι εκείνος που έχει σχέση με την υπόθεση Longridge? Το να μην μιλάτε δεν είναι φρόνιμο. Κάποιος από εσάς κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα. Πολύ καλά. Τότε θα ρωτήσω έναν ένα χωριστά. Και πρώτα εσάς, μια και λέτε πως βρίσκεστε εδώ μάλλον τυχαία, κύριε Παραβιτσίνη. Παραβιτσίνη. Μα αγαπητέ μου κύριε υπαστηνόμε, εγώ δεν έχω ιδέα από όλα αυτά. Είμαι ξένος εδώ. Τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με τοπικές υποθέσεις περασμένων χρόνων? Πολύ καλά. Η σειρά σας, κυρία Μπόιλ. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Τη θεωρώ μάλιστα προσβλητική. Γιατί πώς θα μπορούσα ποτέ να έχω εγώ σχέση με μια τόσο θλιβερή υπόθεση? Εσείς δεσποινής Κέισουελ. Λέσλι Κέισουελ. Ποτέ δεν άκουσα κάτι για την υπόθεση Longridge και δεν ξέρω τίποτα το σχετικό. Και εσείς, πώς λέγεστε, είπατε? Μέτκαφ. Ταγματάρχης Μέτκαφ. Είχα διαβάσει την υπόθεση στις εφημερίδες. Ήμουν στο Εδιμβούργο εκείνο τον καιρό. Δεν έχω προσωπική γνώση του ζητήματος. Και εσείς? Κρίστοφερ Ρεν. Θα πρέπει να ήμουν πολύ μικρός τότε. Δεν θυμάμαι να έχω ακούσει τίποτα για αυτή την υπόθεση. Ώστε αυτά είναι όλα και όλα που έχετε να μου πείτε. Ωραία, πάει καλά. Αν κάποιος από εσάς δολοφονηθεί, το λάθος θα είναι όλο δικό σας. Κύριε Ρόλστον, μπορώ να ρίξω μια ματιά στο σπίτι? Ευχαρίστως. Ελάτε μαζί μου, κύριε υπαστηνόμε. Φίλοι μου,
Πρέπει να ομολογήσετε πως η τροπή που παίρνει το ζήτημα είναι αρκετά μελοδραματική. Αλλά φαίνεται πολύ συμπαθητικός, δεν νομίζετε? Πραγματικά θαυμάζω τους αστυνομικούς. Θετικοί και σκληροί. Καταπληκτική όλη αυτή η υπόθεση. Τρία τυφλά ποντικάκια. Πώς είναι ο σκοπός? Α, ώστε το ξέρετε, κύριε Ρεν. Α, τι δεν σας αρέσει? Μα είναι ένα τραγούδι υπογραφή. Η υπογραφή του δολοφόνου. Σκεφτείτε τι πλάκα θα σπάει με αυτό το τραγούδι. Μα ανοησίες. Δεν πιστεύω ούτε μια λέξη από όλα αυτά. Α, περιμένετε και θα δείτε, κυρία Μπόιλ. Περιμένετε ώσπου να γλιστρήσω σιγά σιγά πίσω σας και να αισθανθείτε τα δάχτυλά μου γύρω στο λαιμό σας. Σταματήστε, αφήστε τις αγγίες. Φτάνει, Κριστοφέρ. Είναι πολύ φθηνό αστείο. Άλλωστε μπορεί να μην είναι καθόλου αστείο. Μα είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Το αστείο ενός τρελού. Α, γι' αυτό ακριβώς το κάνει τόσο ευχάριστα μακάβριο. Σας αφήνω τώρα. Αν μπορούσατε να δείτε τα πρόσωπά σας έναν καθρέφτη. Αυτός ο νέος είναι πολύ κακομαθημένος και νευρωτικός. Πού είναι ο Τζάιλς? Κάνει με τον υπαστυνόμο το γύρο του σπιτιού. Κυρία Ρόλστον, ο φίλος σας ο αρχιτέκτον έχει έναν τρόπο πολύ αφύσικο. Να μην δίνετε σημασία, έτσι είναι η νέη σήμερα. Νευρική και ανήσυχη. Με τον καιρό πιστεύω να του περάσει. Νευρική, τι θα πει νευρική? Δεν μπορώ να υποφέρω ανθρώπους που λένε πως έχουν νεύρα. Εγώ δεν έχω νεύρα. Αλήθεια? Ευτυχώς για σας, κυρία Μπόιλ. Τι θέλετε να πείτε, ταγματάρχα? Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε κι εσείς μέλος του δικαστηρίου εκείνο τον καιρό. Και είσαστε φυσικά υπεύθυνοι για την αποστολή των παιδιών στη Φάρμα Λόγκριτζ. Είναι αλήθεια, ταγματάρχα Μέτκαφ. Αλλά δεν μπορείτε να με θεωρείτε υπεύθυνοι για κάτι κακό. Είχαμε πολύ καλές πληροφορίες για τους ανθρώπους της Φάρμας. Και άλλωστε οι Στάνινγκ επέμεναν τόσο πολύ να πάρουν τα παιδιά. Όλα φαίνονταν ικανοποιητικά από κάθε άποψη. Αυγά, φρέσκο γάλα και υγιεινή ζωή εκεί στην εξοχή. Ναι, ναι, ναι. Κλωτσιές, ξύλο, πίνα και ένα τελείως διαφθαρμένο ανδρόγυνο. Πού θέλατε να το ξέρω? Έδειχναν αρκετά πολιτισμένοι. Ώστε είχα δίκιο. Εσείς είσαστε. Προσπαθεί κανείς να εκτελέσει ένα δημόσιο καθήκον και στο τέλος βρίσκει τον πελάτη. Με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά τα βρίσκω διασκεδαστικά. Πάρα πολύ διασκεδαστικά. Αυτός ο άνθρωπος δεν μου αρέσει καθόλου. Από πού ήρθε χθες τη νύχτα? Δεν ξέρω. Μας είπε πως λέγεται Παραβιτσίνη. Μου φαίνεται λίγο ύποπτος. Μα δεν είδατε που μακιγιάρει το πρόσωπό του με ρούζ και πούδρα? Ουσυχαμένος και πρέπει να είναι αρκετά γέρος. Κι όμως πηδάει από εδώ και από εκεί, σαν να ήταν πραγματικά πολύ νέος. Θα χρειαστούν και άλλα ξύλα, κυρία Ρόλστον. Πάω να σας φέρω. Θεέ μου, έχει σχεδόν σκοτεινιάσει και ώρα είναι ακόμα 4:30. Πρέπει να ανάψω τα φώτα. Α, ναι, έτσι είναι καλύτερα. Πού να έχω αφήσει το στυλό μου? Στη βιβλιοθήκη, μου φαίνεται. Τι φοβερό αυτό το τραγούδι. Δεν σας αρέσει? Ίσως σας θυμίζει τα παιδικά σας χρόνια. Δεν ήσασταν ευτυχισμένοι σαν παιδί? Ίσα-ίσα, πολύ ευτυχισμένοι. Ήσασταν τυχεροί. Εσείς δεν ήσασταν ευτυχισμένοι, Δεσποινής Κέζουελ? Όχι. Λυπάμαι που το ακούω. Πάει τόσο καιρός από τότε. Εύκολα ξεχνάει κανείς. Έτσι νομίζω. Ή μήπως όχι. Ποιος μπορεί να το ξέρει? Λένε πως ό,τι σου συμβεί στην παιδική ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλη σου την κατοπινή ζωή. Λένε. Ποιοι το λένε? Οι ψυχολόγοι. Α, βλακίες, ανοησίες. Δεν μου χρειάζονται οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Ούτε κι εγώ είχα παρεδώσει ποτέ μαζί τους. Τόσο το καλύτερο για εσάς, κυρία Ρόλστον. Όλα αυτά είναι κοροϊδίες, ξέρετε. Η ζωή είναι να προχωρείς μπροστά και ό,τι βγει. Ποτέ να μην κοιτάς πίσω. Κανείς δεν το καταφέρνει να μην κοιτάξει ποτέ πίσω. Ανοησίες, δεν βαριέστε. Είναι ζήτημα θελήσεως. Ίσως. Ακούστε με που σας λέω εγώ. Το ξέρω καλά. Μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά μερικές φορές συμβαίνουν πράγματα που σε κάνουν να θυμάσαι. Ναι, αλλά δεν πρέπει να αφήνεται κανείς. Πρέπει να τους γυρίζει την πλάτη. Αυτός είναι όμως πραγματικά ο σωστός τρόπος. Δεν ξέρω. Ίσως πολλές φορές θα πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα. Εξαρτάται από το τι εννοείται. Μερικές φορές δεν ξέρω καθόλου τι ακριβώς εννοώ. Εμένα τίποτα από το παρελθόν δεν μπορεί να με επηρεάσει. Παρά μόνο με τον τρόπο που θέλω εγώ να με επηρεάσει. Λοιπόν, στο επάνω πάτωμα όλα είναι εντάξει. Εδώ πλάι τι είναι? Το σαλόνι? Πηγαίνω απάνω, κυρία Ρόλστον. Και μην ξεχνάτε ότι σας είπα, ποτέ δεν πρέπει να κοιτάζετε πίσω. Μόλι, πώς μπλεχτήκαμε έτσι, τι θα κάνουμε? Κι έτσι συμπληρώθηκε ο γύρος. Τίποτε το ύποπτο. Νομίζω ότι τώρα μπορώ να κάνω την αναφορά μου στον επιθεωρητή. Μα δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε, η γραμμή δεν λειτουργεί. Τι?
Από πότε? Ο ταγματάρχης Μέτκαφ δοκίμασε να τηλεφωνήσει μόλις ήρθατε. Μα νωρίτερα, όταν τηλεφώνησε ο επιθεωρητής Χόγκμπεν, η γραμμή ήταν εντάξει. Ναι, υποθέτω ότι αργότερα τα σύρματα θα έπεσαν από το πολύ χιόνι. Αμφιβάλλω. Μπορεί να τα κόψανε. Να τα κόψανε ποιο? Κύριε Ρόλστον, τι ακριβώς ξέρετε για τους ανθρώπους που μένουν εδώ? Να, δηλαδή. Τι να ξέρουμε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Α, έτσι. Όλοι μας έγραψαν από γνωστές διευθύνσεις. Μόνο ο Παραβιτσίνη, όπως σας είπε και ο ίδιος, ήρθε χθες τη νύχτα χωρίς να τον περιμένουμε. Εξάλλου νομίζω πως όλοι θα έχουν κάποια ταυτότητα. Θα το ερευνήσω κι αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε αυτού του είδους τις αποδείξεις. Μα και αν ακόμα αυτός ο μανιακός σκέφτεται να δολοφονήσει κάποιον από εμάς ή και όλους μαζί, δεν νομίζω πως θα το καταφέρει. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει εδώ πριν λιώσει το χιόνι. Εκτός αν βρίσκεται κιόλας εδώ. Εδώ? Γιατί όχι, κύριε Ρόλστον. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ αργά χτες το απόγευμα. Αρκετές ώρες μετά το έγκλημα. Είχαν όλο τον καιρό στη διάθεσή τους. Μα εκτός από τον Παραβιτσίνη, όλοι οι άλλοι είχαν κλείσει δωμάτια από πριν. Και τι σημασία έχει? Αυτά τα εγκλήματα είναι προσχεδιασμένα. Εγκλήματα? Μα μόνο ένα έγκλημα έγινε. Το έγκλημα της οδού Κάλβερ. Πώς είστε σίγουρος ότι θα γίνει κι άλλο εδώ? Ότι θα γίνει κι άλλο έγκλημα δεν το πιστεύω. Ελπίζω να το εμποδίσω. Αλλά ότι θα γίνει απόπειρα είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι ασύλληπτο. Δεν είναι ασύλληπτο. Μιλούν τα γεγονότα. Μα πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος? Έχει τα χαρακτηριστικά του. Με τρίο αναστήματος. Μάλλον λεπτός. Σκούρο πανοφόρι, μαλακό καπέλο και πρόσωπο σκεπασμένο με κασκόλ. Μιλούσε πολύ σιγά, σχεδόν ψιθυριστά. Υπάρχουν τρία σκούρα πανοφόρια κρεμασμένα έξω στο διάδρομο. Το ένα είναι δικό σας, κύριε Ρόλστον. Ναι. Υπάρχουν και τρία μαλακά καπέλα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Το ζήτημα του τηλεφώνου με ανησυχεί. Αν έχει κοπεί το σύρμα, τότε. Εμένα με συγχωρείτε μια στιγμή, πρέπει να πάω στην κουζίνα. Υπάρχει άλλη τηλεφωνική συσκευή εδώ, κύριε Ρόλστον. Ενώ συσκευή εσωτερικού τηλεφώνου. Ναι, απάνω στο δωμάτιό μας. Κάντε μου τη χάρη να ανεβείτε πάνω και να δοκιμάσετε αν λειτουργεί η εσωτερική γραμμή. Εγώ εντωμεταξύ θα βγω από την μπαλκονόπορτα και θα παρακολουθήσω να δω πού είναι κομμένο το σύρμα. Πρέπει να κάνω την αναφορά μου στον επιθεωρητή. Μπα, τι είναι αυτό? Η Μόλι ξέχασε εδώ το γάντι της. Και μέσα ένα εισιτήριο επιστροφής από το Λονδίνο με χτεσινή ημερομηνία. Περίεργο. Πότε πήγε η Μόλι στο Λονδίνο? Ποιος άφησε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα? Θα πουντιάσουμε εδώ μέσα. Ας δούμε τι παίζει το ραδιόφωνο. Αλλά πού να βρεις καλά προγράμματα? Όλα σήμερα τα έχουν κάνει εμπόριο. Για να καταλάβετε, αγαπητοί μου ακροατέ, τι εννοώ όταν λέω μηχανισμός του φόβου, πρέπει πρώτα να μελετήσετε ποια είναι η ακριβής εντύπωση που προκαλείται στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Φανταστείτε λόγου χάριν ότι βρίσκεστε εντελώς μόνο σε ένα δωμάτιο. Είναι αργά το απόγευμα. Μια πόρτα ανοίγει σιγά σιγά πίσω σας. Εσείς είσαστε. Με τρομάξατε. Προσπαθούσα να βρω τίποτα της προκοπής στο ραδιόφωνο. Τι κάνετε εκεί, γιατί σβήνετε το φως? Όχι, τι, μη... Έσβησε το φως. Να τα ανάψω μια στιγμή. Τι είναι αυτό? Χριστέ μου. Κυρία Μπόιλ. Κυρία Μπόιλ, μιλήστε μου. Κυρία Μπόιλ. Κυρία Ρόλστον, για προσπαθήστε να θυμηθείτε. Σκεφτείτε λιγάκι. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Το μυαλό μου έχει τελείως αδειάσει. Όταν βρήκατε την κυρία Μπόιλ πεσμένη στο πάτωμα, μόλις την είχαν δολοφονήσει. Εσείς ερχόσαστε από την κουζίνα. Είσαστε βέβαια ότι ούτε ακούσατε ούτε είδατε κανέναν κατά μήκος του διαδρόμου?
Νομίζω, δεν είμαι όμως σίγουρη, ότι άκουσα μια πόρτα να τρίζει και να κλείνει καθώς έβγαινα από την κουζίνα. Ποια πόρτα? Δεν ξέρω. Σκεφτείτε, κυρία Ρόλστον. Προσπαθήστε να θυμηθείτε. Επάνω, κάτω, κοντά σας, δεξιά, αριστερά. Σας είπα, δεν ξέρω. Δεν είμαι καν βέβαια αν άκουσα τίποτα. Πάψτε πια να τη βασανίζετε. Δεν τη βλέπετε που είναι έτοιμη να σοριαστεί κάτω? Προσπαθούμε να διαρευκάνουμε ένα έγκλημα, κύριε Ρόλστον. Ως τώρα κανείς δεν το είχε πάρει στα σοβαρά. Ούτε η κυρία Μπόιλ. Δεν θέλησε να μου πει ό,τι ήξερε. Κανείς σας δεν μου είπε. Λοιπόν, η κυρία Μπόιλ είναι νεκρή. Αν δεν φτάσουμε στο βάθος αυτής της υποθέσεως, και μάλιστα πολύ γρήγορα, μπορεί να έχουμε κι άλλο φόνο. Κι άλλο? Ανοησίες, για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν τρία τυφλά ποντίκια. Και στο καθένα αναλογεί και από ένας θάνατος. Μα θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση. Θέλω να πω, ακόμα μια σχέση με την υπόθεση Λόγκριτς. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει. Και γιατί ακόμα ένας θάνατος εδώ? Γιατί στο σημειωματάριο που βρήκαμε υπήρχαν μόνο δύο διευθύνσεις. Στην οδό Κάλβερ 24 το πιθανό θύμα ήταν μόνο ένα, η κυρία Στάνινγκ, και είναι ήδη νεκρή. Αλλά εδώ, στο Monkswell Manor, υπάρχει ευρύτερο πεδίο. Κουταμάρες, θα ήταν η πιο απίθανη σύμπτωση να βρεθούν εδώ εντελώς τυχαία δύο άτομα που θα είχαν τόσο ειδική σχέση με την υπόθεση Λόγκριτς. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο, δεσποινής Κέιζουελ. Για σκεφτείτε λιγάκι. Τώρα θέλω να ξέρω πού ακριβώς ήταν ο καθένας σας την ώρα που δολοφονήθηκε η κυρία Μπόιλ. Έχω ήδη την κατάθεση της κυρίας Ρόλστον. Λοιπόν, κυρία Ρόλστον, είσαστε στην κουζίνα και ετοιμάζετε το βραδινό φαγητό. Βγήκατε από την κουζίνα, περάσατε το διάδρομο, μπήκατε στο χολ και μετά εδώ. Τα φώτα ήταν σβησμένα. Το δωμάτιο τελείως σκοτεινό. Ανάψατε το φως, είδατε την κυρία Μπόιλ ξαπλωμένη στο πάτωμα και βάλατε τις φωνές. Ναι, φώναζα σαν τρελή. Στο τέλος άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Ακριβώς. Άρχισε να έρχεται κόσμος από όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά λίγο πολύ έφτασαν όλοι συγχρόνως. Λοιπόν, ας πάρουμε τα καθέκαστα με τη σειρά. Όταν βγήκα από την μπαλκονόπορτα για να βρω πού είναι κομμένο το σύρμα του τηλεφώνου, εσείς, κυρία Ρόλστον, πήγατε πάνω στην κρεβατοκάμαρά σας για να δοκιμάσετε αν λειτουργεί η εσωτερική τηλεφωνική γραμμή. Πού ήσασταν όταν φώναζε η κυρία Ρόλστον? Ήμουν ακόμα στην κρεβατοκάμαρα. Η γραμμή δεν λειτουργούσε ούτε εκεί. Κοίταξε έξω από το παράθυρο για να δω αν τα σύρματα ήταν κομμένα εκεί κοντά, αλλά δεν είδα τίποτα. Όταν έκλεισα το παράθυρο, άκουσα τη Μόλι να φωνάζει και έτρεξα κάτω. Αυτές οι απλές απασχολήσεις σας πήραν πολλή ώρα, κύριε Ρόλστον. Δεν νομίζετε? Όχι, δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος ότι δεν βιαστήκατε καθόλου. Είχα κάτι να σκεφτώ. Πολύ καλά. Τώρα εσείς, κύριε Ρεν. Θα ήθελα να μου πείτε πού είσαστε την ώρα του εγκλήματος. Πέρασα από την κουζίνα να δω αν μπορούσα να βοηθήσω σε τίποτα την κυρία Ρόλστον. Λατρεύω, ξέρετε, τη μαγειρική. Μετά ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Γιατί? Είναι τέλειως φυσικό να πάει κανείς στο δωμάτιό του, δεν νομίζετε? Θέλω να πω, μερικές φορές αισθάνεται κανείς την ανάγκη να μείνει μόνος. Πήγατε στο δωμάτιό σας γιατί θέλατε να μείνετε μόνος? Ναι. Και για να βουρτίσω λίγο τα μαλλιά μου. Για να βουρτίσετε τα μαλλιά σας? Δεν τα βλέπω και τόσο βουρτισμένα. Πάντως ήμουν στο δωμάτιό μου. Ακούσατε τις φωνές της κυρίας Ρόλστον? Ναι. Και κατεβήκατε αμέσως? Ναι. Περίεργο να μην συναντηθείτε με τον κύριο Ρόλστον στη σκάλα. Κατέβηκα από τη σκάλα υπηρεσίας. Είναι πιο κοντά στο δωμάτιό μου. Στο δωμάτιό σας ανεβήκατε από τη σκάλα υπηρεσίας ή περάσατε από εδώ? Από τη σκάλα υπηρεσίας. Κατάλαβα. Και τώρα εσείς, κύριε Παραβιτσίνη. Ναι, μα σας είπα, ήμουν στο σαλόνι και έπαιζα πιάνο, κύριε επιθεωρητά. Δεν είμαι επιθεωρητής, κύριε Παραβιτσίνη. Είμαι υπαστυνόμος. Α. Σας άκουσε κανείς να παίζετε πιάνο? Δεν φαντάζομαι. Έπαιζα πολύ σιγά με το ένα δάκτυλο. Παίζατε τα τρία τυφλά ποντικάκια. Είναι αλήθεια, κύριε Παραβιτσίνη? Ναι, ναι. Είναι μια πολύ ελκυστική μελωδία. Σου καρφώνεται στο μυαλό και σε παρακολουθεί όλη την ώρα. Δεν συμφωνείτε? Είναι τρομερό. Και όμως όλοι την αγαπούν. Άκουσα μάλιστα κάποιον να την σφυρίζει. Πού? Εδώ? Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Ίσως στο μπροστινό χολ. Ίσως στη σκάλα. Ίσως επάνω σε κάποιο δωμάτιο. Ποιος από εσάς φύριζε τα τρία τυφλά ποντικάκια? Μήπως μας κοροϊδεύετε, κύριε Παραβιτσίνη? Όχι, κύριε επιθεωρητά. Συγγνώμη, κύριε υπαστυνόμη, ήθελα να πω. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ κάτι τέτοιο. Ωραία. Συνεχίστε. Είπατε ότι παίζατε πιάνο. Ναι, ναι, με το ένα δάκτυλο, ξέρετε. Μετά άκουσα το σφύριγμα σαν έρχονταν από μακριά και σε λίγο την κυρία Ρόλστον να φωνάζει. Ο κύριος Ρόλστον επάνω. Ο κύριος Ρεν επάνω. Ο κύριος Παραβιτσίνη στο σαλόνι. Ναι. Εσείς, δεσποινής Κέιζουελ? Έγραφα ένα γράμμα στη βιβλιοθήκη. Δεν ακούσατε κανένα θόρυβο εδώ μέσα? Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Ως τη στιγμή που φώναξε η κυρία Ρόλστον. Και τότε τι κάνατε? Ήρθα εδώ. Αμέσως? Ναι, νομίζω. Είπατε ότι γράφετε κάποιο γράμμα όταν ακούσατε την κυρία Ρόλστον να φωνάζει. Ναι. Κι όμως δεν υπάρχει κανένα μισοτελειωμένο γράμμα πάνω στο τραπέζι της βιβλιοθήκης. Το πήρα μαζί μου. Ορίστε. Αγαπημένη μου Τζέσι. Είναι φίλη σας ή συγγενή σας? Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Ίσως όχι.
Πάντως, Δεσποινής Κέσουελ, αν εγώ άκουγα κάποιον να φωνάζει, όπως φώναζε η κυρία Ρόλστον την ώρα που θα έγραφε ένα γράμμα, δεν νομίζω ότι θα το έπαιρνα, θα το δίπλωνα και θα το έβαζα στην τσάντα μου πριν τρέξω να δω τι συμβαίνει. Αλήθεια? Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εσείς, Σταγματάρχα Μέτκαφ, είπατε ότι βρισκόσαστε στο υπόγειο την ώρα του εγκλήματος. Ναι. Γιατί? Α, έτσι. Δεν είχα τι να κάνω και χάζευα γυρνώντας εδώ και εκεί. Έριξα μια ματιά στην αποθήκη κάτω από τη σκάλα, κοντά στην κουζίνα. Είχε μέσα διάφορα παλιά πράγματα και είδη αθλητισμού. Στο βάθος ήταν μια άλλη πόρτα. Την άνοιξα και βρέθηκα μπρος σε μια σκάλα. Από περιέργεια κατέβηκα κάτω. Α, έχετε πολύ ωραία κελάρια, κυρία Ρόλστον. Χαίρομαι που σας αρέσουν. Μοιάζουν με κρύπτη παλιού μοναστηριού. Γι' αυτό ίσως το μέρος του το λέγεται Monkswell. Το πηγάδι των Γαλλογύρων. Δεν κάνουμε αρχαιολογική έρευνα, Ταγματάρχα Μέτκαφ. Προσπαθούμε να διαλευκάνουμε ένα έγκλημα. Η κυρία Ρόλστον μας είπε ότι άκουσε μια πόρτα να κλείνει με ελαφρό τρίξιμο. Είναι πιθανόν ο δολοφόνος, αφού σκότωσε την κυρία Μπόιλ, να άκουσε την κυρία Ρόλστον που έβγαινε από την κουζίνα και να κρύφτηκε μέσα στην αποθήκη κλείνοντας την πόρτα πίσω του. Ναι, πολλά είναι πιθανά. Θα πρέπει να υπάρχουν τα δακτυλικά του αποτυπώματα μέσα στην αποθήκη. Τα δικά μου οπωσδήποτε υπάρχουν. Αλλά οι περισσότεροι εγκληματίες φροντίζουν να φορούν γάντια. Δεν είναι έτσι? Συνήθως ναι. Αλλά όλοι οι εγκληματίες κάνουν το μοιραίο λάθος, αργά ή γρήγορα. Αμφιβάλλω, είπα στην Όμε, αν αυτό είναι αλήθεια. Ακούστε, γιατί να χάνουμε τον καιρό μας? Υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρόλστον. Εγώ έχω αναλάβει αυτή την έρευνα. Ναι, σωστά, μα. Κύριε Ρόλστον, πρέπει πρώτα να βρούμε τι ευκαιρίες είχε ο καθένας να κάνει το έγκλημα, καθώς και ποια ήταν τα κινητρά του. Και τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλοι είχατε την κατάλληλη ευκαιρία. Υπάρχουν δύο σκάλες εδώ. Οποιοσδήποτε μπορούσε να ανέβει από τη μια και να κατέβει από την άλλη. Οποιοσδήποτε μπορούσε να κατέβει στο υπόγειο από την πόρτα που είναι κοντά στην κουζίνα και να ανέβει από τη σκάλα που βγάζει εδώ έξω, στο χολ. Το κέριο σημείο είναι ότι όλοι σας είσαστε μόνοι την ώρα του εγκλήματος. Μιλάτε σαν να είμαστε όλοι ύποπτοι για το έγκλημα. Αυτό είναι παράλογο. Σε περίπτωση εγκλήματος, όλοι είναι ύποπτοι, κύριε Ρόλστον. Ξέρετε όμως πολύ καλά ποιος σκότωσε εκείνη τη γυναίκα στην οδό Κάλβερ. Πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο από τα παιδιά της Φάρμας Λόγκριτς. Ένας διανοητικά ανώμαλος νέος που τώρα θα πρέπει να είναι 23 περίπου χρονών. Λοιπόν, εδώ μέσα μόνο ένα πρόσωπο υπάρχει που ανταποκρίνεται σε αυτή την περιγραφή. Και αυτός είναι ο κύριος Δρέν. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Είσαστε όλοι εναντίον μου. Πάντοτε ήταν όλοι εναντίον μου. Θέλετε να με βγάλετε δολοφόνο? Μα αυτό λέγεται καταδίωξη. Όλοι με καταδιώκουν. Έλα, σύγχασε, παιδί μου, μην κάνεις έτσι, Κανείς δεν θέλει το κακό σου. Είπα στην ομετρότερ, πέστε του πως όλα είναι εντάξει. Δεν συνηθίζουμε να δικούμε τον κόσμο. Πέστε του ότι δεν πρόκειται να τον συλλάβετε. Δεν πρόκειται να συλλάβω κανέναν. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να έχω αποδείξεις. Και ακόμα δεν έχω καμιά απόδειξη. Μα μόλις είσαι τρελή, κι εσείς είπα στην Όμε. Μόνο ένα πρόσωπο εδώ μέσα ταιριάζει με την περιγραφή σας και θα έπρεπε να συλληφθεί έστω και για λόγους ασφαλείας. Αυτό που κάνετε δεν είναι καθόλου σωστό για εμάς τους άλλους. Μιτζέλ, μια στιγμή. Είπα στην ομετρότερ. Μπορώ να σας μιλήσω ένα λεπτό ιδιαιτέρως? Βεβαίως, κυρία Ρόλστον. Έχετε την καλοσύνη να περάσετε όλοι στην τραπεζαρία, παρακαλώ. Εγώ θα μείνω. Όχι, Τζάιλς, ούτε κι εσύ. Φύγε, σε παρακαλώ. Όχι, θα μείνω. Δεν καταλαβαίνω τι σε έπιασε μόλις. Σε παρακαλώ, Τζάιλς. Καλά. Όπως θέλεις. Λοιπόν, κυρία Ρόλστον, τι θέλετε να μου πείτε? Υπαστηνόμετρο, Τέρ. Πιστεύετε ότι αυτός ο μανιακός δολοφόνος πρέπει να είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της Φάρμας Λόγκριτς? Αλλά δεν είστε και εντελώς βέβαιος, δεν είναι έτσι? Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Οι μόνες ενδείξεις που έχουμε ως αυτή τη στιγμή είναι ότι η γυναίκα που μαζί με τον άντρα της κακομεταχειρίστηκε τόσο απέσια τα τρία εκείνα παιδιά στη Φάρμα Λόγκριτς βρέθηκε δολοφονημένη. Επίσης, η γυναίκα που σαν μέλος του δικαστηρίου ήταν υπεύθυνη για την αποστολή των παιδιών στη Φάρμα βρέθηκε και αυτή δολοφονημένη. Το τηλεφωνικό σύρμα που θα με συνέδεε με το αρχηγείο της αστυνομίας το έκοψαν. Ούτε και αυτό το ξέρετε. Μπορεί να φταίει το χιόνι. Όχι, κυρία Ρόλστον. Κάποιος το έκοψε επίτηδες σε ένα σημείο έξω από την μπροστινή πόρτα. Βρήκα σε ποιο ακριβώς σημείο. Όμως και πάλι δεν ξέρετε. Όλες οι πιθανότητες μας οδηγούν προς τα εκεί. Διανοητική ανισορροπία, νοοτροπία παιδική, λιποταξία από το στρατό και η αναφορά του ψυχιάτρου. Ναι, ξέρω, ξέρω. Και φυσικά όλα δείχνουν πως είναι ο Κρίστοφερ. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω πως είναι ο Κρίστοφερ. Θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλες πιθανότητες. Σαν ποιες? Να. Τα τρία εκείνα παιδιά δεν είχαν διόλου συγγενείς. Η μητέρα τους ήταν αλκοολική. Πέθανε λίγο καιρό αργότερα, αφού τις πήραν τα παιδιά. Και ο πατέρας? Ήταν λοχεία στο στρατό. Υπηρετούσε έξω από την Αγγλία. Αν ζει, θα πρέπει τώρα να έχει αποστρατευτεί.
Δεν ξέρετε πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα? Δεν έχουμε καμιά σχετική πληροφορία. Μπορεί να χρειαστεί καιρός για να τον βρούμε. Αλλά σας βεβαιώ, κυρία Ρόλστον, ότι η αστυνομία λαμβάνει υπόψη της όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Ναι, αλλά δεν ξέρετε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και αν ο γιος είναι διανοητικά ανισόρροπος, μπορεί κάλλιστα να είναι και ο πατέρας. Ναι, είναι πιθανόν. Αν υποθέσουμε ότι ήταν εχμάλωτος των Ιαπωνέζων και υπέφερε τρομερά από τα βασανιστήρια και ξαφνικά γύριζε εδώ και μάθαινε ότι η γυναίκα του είχε πεθάνει και ότι τα παιδιά του είχαν περάσει μαρτύρια και ότι το ένα το παιδί είχε πεθάνει από αυτά τα μαρτύρια, μπορεί να έχανε το μυαλό του και να ζητούσε εκδίκηση. Όλα αυτά είναι απλές υποθέσεις. Ναι, αλλά αποκλείεται? Όχι, κυρία Ρόλστον, δεν αποκλείεται. Τότε ο δολοφόνος μπορεί να είναι μεσόκοπος ή ακόμα και γέρος. Όταν είπα νωρίς το απόγευμα ότι τηλεφώνησε η αστυνομία, ο ταγματάρχης Μέτκαφ φάνηκε πολύ αναστατωμένος. Είχε αλλάξει το πρόσωπό του. Ο ταγματάρχης Μέτκαφ? Γιατί όχι. Μεσόκοπος, παλιός στρατιωτικός. Φυσικά δείχνει πολύ καλός και τελείως ομαλός. Αλλά και να μην ήταν, πάλι δεν θα μπορούσε να φαίνεται το αντίθετο. Ασφαλώς. Τότε λοιπόν δεν είναι μόνο ο Κρίστοφερ ύποπτος, αλλά τόσο ύποπτος είναι και ο ταγματάρχης Μέτκαφ. Έχετε να μου υποδείξετε τίποτε άλλο? Να σας πω, την ώρα που είπα ότι τηλεφώνησε η αστυνομία, το φτιαράκι για τα κάραβουνα έπεσε από τα χέρια του κυρίου Παραβιτσίνη. Του κυρίου Παραβιτσίνη? Ναι, ξέρω. Φαίνεται ηλικιωμένος και ξένος σε αυτόν τον τόπο. Αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ νεότερος από όσο φαίνεται. Οι κινήσεις του είναι κινήσεις νέου ανθρώπου. Και οπωσδήποτε μακιγιάρει το πρόσωπό του. Αυτό το πρόσεξε και η δεσποινής Κέσουελ. Φαίνεται λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μπορεί να είναι μετεμφιεσμένος. Ανησυχείτε πολύ, δεν είναι έτσι? Δεν θα θέλατε να είναι ύποπτος ο κύριος Ρεν? Φαίνεται τόσο απροστάτευτος και τόσο δυστυχισμένος. Κυρία Ρόλστον, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Από την αρχή έχω υπόψη μου κάθε πιθανή περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από το μεγαλύτερο παιδί, τον Τζόρτζι, και εκτός από τον πατέρα, υπάρχει ακόμα και μια αδερφή. Α, ναι, η αδελφή. Ο δολοφόνος της Μωρίν Λάιον μπορεί ωραιότατα να ήταν γυναίκα. Γιατί όχι? Το καπέλο ήταν κατεβασμένο και το κασκόλ έκρυβε το πρόσωπό του. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι μιλούσε ψιθυριστά και η φωνή είναι εκείνη που προδίδει το φίλο. Ναι, μπορεί να ήταν γυναίκα. Η δεσποινής Κέσουελ? Φυσικά φαίνεται λίγο μεγάλη για να είναι η αδερφή. Ω, ναι, κυρία Ρόλστον, έχετε δίκιο. Το πεδίο είναι πολύ ευρύ. Είσαστε ακόμα κι εσείς. Εγώ? Έχετε περίπου την κατάλληλη ηλικία. Μα εγώ. Όχι, όχι. Ό,τι και να μου πείτε για τον εαυτό σας, δεν έχω αυτή τη στιγμή τον τρόπο να το ελέγξω. Έπειτα υπάρχει και ο άντρας σας. Ο Τζάιλς? Μα είναι αστείο ακόμα και να το σκέφτεστε. Γιατί όχι? Ο άντρας σας και ο κύριος Ρεν έχουν την ίδια σχεδόν ηλικία. Μπορεί ο άντρας σας να φαίνεται λίγο μεγαλύτερος από όσο είναι και ο Κρίστοφερ Ρεν μικρότερος. Δύσκολα μπορείς να καθορίσεις την πραγματική ηλικία ενός ανθρώπου. Τι ξέρετε για τον άντρα σας, κυρία Ρόλστον? Τι ξέρω για τον Τζάιλς? Μιλάτε νοησίες. Πόσο καιρό είσαστε παντρεμένοι? Ένα χρόνο. Και πού τον γνωρίσατε? Σε ένα χώρο στο Λονδίνο. Γνωρίσατε τους δικούς του? Δεν έχει συγγενείς, έχουν όλοι πεθάνει. Όλοι? Μα έτσι που το λέτε είναι σαν να υπάρχει κάτι το ύποπτο. Κι όμως τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος. Και η μητέρα του πέθανε όταν ο Τζάιλς ήταν ακόμα μωρό. Μου επαναλαμβάνετε αυτά που σας έχει πει ο ίδιος. Μα δεν ξέρετε τίποτα εξιδίως αντίθετο. Μα είναι εξωφρενικό αυτό που λέτε. Θα σας φαινόταν απίστευτο, κυρία Ρόλστον, αν σας έλεγα πόσες περιπτώσεις σαν τη δική σας μας παρουσιάζονται κάθε μέρα. Ιδίως μετά τον πόλεμο. Σπίτια κατεστραμμένα. Ολόκληρες οικογένειες πεθαμένες. Ο νεαρός λέει ότι ήταν στην αεροπορία ή ότι μόλις τέλειωσε τη στρατιωτική του θητεία. Οι γονείς του σκοτώθηκαν και δεν έχει κανένα συγγενή. Σήμερα δεν υπάρχει πια παρελθόν. Και οι νέοι κανονίζουν μόνοι τις υποθέσεις τους. Γνωρίζονται κάπου και αμέσως παντρεύονται. Άλλοτε, οι γονείς ή οι συγγενείς ζητούσαν πληροφορίες πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ένα γάμο. Τώρα πάνε αυτά. Οι κοπέλες βρίσκουν μόνες τους τον άντρα που θα παντρευτούν. Και πολλές φορές χρειάζεται να περάσει χρόνος ή και περισσότερο για να ανακαλύψουν ότι ο άντρας τους είναι πλαστογράφος ή υποτάχτης ή κάτι άλλο εξίσου δυσάρεστο. Πόσον καιρό πριν από το γάμο σας γνωρίζατε τον Τζάιλς Ρόστον? Μόνον 3 εβδομάδες. Και δεν ξέρετε τίποτε γι' αυτό? Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρω τα πάντα για τον άντρα μου. Τα πάντα. Ξέρω τι άνθρωπος είναι. Είναι ο Τζάιλς και αυτό μου φτάνει. Και είναι τελείως παράλογο να θέλετε να τον παρουσιάσετε για έναν αδίστακτο, έναν ανισόρροπο δολοφόνο. Εξάλλου ο Τζάιλς δεν ήταν στο Λονδίνο χτες που έγινε το έγκλημα. Πού ήταν? Πήγε σε μια. Όχι. Πήγε σε μια κοντινή πόλη για να αγοράσει σύρμα για το κοτέτσι μας. Και το αγόρασε? Όχι. Δεν βρήκε αυτό που χρειαζόμαστε. Απέχεται από το Λονδίνο μόλις 50 χιλιόμετρα, δεν είναι έτσι? Χρειάζεται μόνο μια ώρα με το τρένο και κάτι παραπάνω με το αυτοκίνητο. Σας λέω ότι ο Τζάιλς δεν ήταν στο Λονδίνο. Μια στιγμή, κυρία Ρόλστον. Αυτό εδώ δεν είναι το πανοφόρι του συζύγου σας? Ναι. Κοιτάξτε, μέσα στην τσέπη του βρίσκεται το χθεσινό φύλλο των απογευματινών νέων. Αυτή η εφημερίδα κυκλοφορεί στο Λονδίνο γύρω στις 3:30 το απόγευμα. Όχι, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε? Τότε τι συμβαίνει, κυρία Ρόλστον? Περιμένω από εσάς την απάντηση.
Καλά. Σας αφήνω να σκεφτείτε. Αργότερα, ίσως να έχετε αλλάξει γνώμη. Τι περιπέτεια, Θεέ μου. Τι περιπέτεια. Αλλά δεν το πιστεύω για τον Τσάιλς. Δεν το πιστεύω. Όλοι. Εσύ είσαι, Κρίστοφερ, με τρόμαξες. Πού είναι, πού πήγε? Ποιος? Ο αστυνόμος. Μόλις βγήκε από την πόρτα. Αν μπορούσα να φύγω, να πάω μακριά. Αν μπορούσα να βρω έναν τρόπο. Υπάρχει κανένα μέρος να κρυφτώ εδώ μέσα? Να κρυφτείς? Ναι, ναι, να κρυφτώ. Να κρυφτώ από αυτόν τον άνθρωπο. Μα γιατί? Δεν βλέπεις που όλοι τους είναι εναντίον μου? Υποπτεύονται ότι εγώ έκανα αυτούς τους φόνους. Ιδίως ο άντρας. Μη σε νοιάζει τι λέει, δεν έχει σημασία. Άκουσε, Κρίστοφερ. Δεν μπορείς όλη τη ζωή να ζητάς να αποφεύγεις τις δυσκολίες. Γιατί το λες αυτό? Είναι αλήθεια, δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια. Πρέπει να μεγαλώσεις κάποτε, Κρίστοφερ. Θα ήθελα να μην είχα μεγαλώσει ποτέ. Το πραγματικό σου όνομα δεν είναι Κρίστοφερ, εν? Είναι? Όχι. Ούτε σπουδάζεις αρχιτέκτον? Όχι. Τότε γιατί? Γιατί είπα πως λέγομαι Κρίστοφερ, εν? Ναι. Με διασκέδαζε. Στο σχολείο γελούσαν όλοι μαζί μου και με κορόιδευαν. Ήταν αληθινή κόλαση το σχολείο. Ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Το σκάσα από το στρατό όταν έκανα τη θητεία μου. Ναι, τους μισούσα όλους. Ήταν εκτίνη. Ναι, μοιάζω με τον άγνωστο δολοφόνο. Τα χαρακτηριστικά μου ταιριάζουν απόλυτα στην περιγραφή. Βλέπεις, η μητέρα μου. Η μητέρα μου. Τι έκανε η μητέρα σου? Αν δεν είχε πεθάνει, όλα θα πήγαιναν καλύτερα. Θα φρόντιζε για μένα. Θα με πρόσεχε. Δεν μπορεί να φροντίζουν οι άλλοι για σένα σε όλη σου τη ζωή, Κρίστοφερ. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να προχωρούμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα απολύτως. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, Κρίστοφερ, γίνεται. Θες να πεις ότι κι εσύ? Ναι. Τι ήταν? Κάτι πολύ άσχημο? Κάτι που ποτέ δεν το ξέχασα. Έχει σχέση με το Τζάιλς? Όχι. Πολύ πριν γνωρίσω το Τζάιλς. Θα πρέπει να ήσουν πολύ μικρή, σχεδόν παιδί. Ναι. Ίσως γι' αυτόν ήταν τόσο άσχημο. Ήταν τρομερό, τρομερό. Προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Ούτε στιγμή δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα κι εσύ προσπαθείς να αποφύγεις κάτι, αντί να το αντιμετωπίσεις? Ναι, ίσως. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Αν και μόλις χτες γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, μοιάζει να ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ναι. Είναι περίεργο, δεν νομίζεις? Δεν ξέρω. Υποθέτω πως υπάρχει ένα είδος συμπάθειας μεταξύ μας. Πάντως, η γνώμη σου είναι ότι πρέπει να μείνω εδώ και να αντιμετωπίσω τα πράγματα ως το τέλος. Ασφαλώς. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Θα μπορούσα να βουτήξω τα σκί του υπαστυνόμου και να το σκάσω. Ξέρω πολύ καλό σκι. Δεν θα μπορούσες να κάνεις μεγαλύτερη ανοησία. Θα ήταν σαν να παραδεχόσουν ότι είσαι ένοχος. Έτσι κι αλλιώς ο υπαστυνόμος Τρότερ με θεωρεί ένοχο. Όχι, δεν σε θεωρεί ένοχο. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Πού να ξέρω τι σκέφτεται κατά βάθος. Τον μισώ, τον μισώ, τον μισώ αφάνταστα. Ποιον? Τον Τρότερ. Σου βάζει τόσες ιδέες στο μυαλό. Πράγματα που δεν είναι, που ποτέ δεν μπορεί να είναι αληθινά. Μα τι έγινε? Δεν το πιστεύω, όχι, δεν το πιστεύω, δεν Μα, θέλω. Τι δεν πιστεύεις? Έλα μόλι, πες μου. Να. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Ξέρεις τι είναι? Χτεσινή απογευματινή εφημερίδα του Λονδίνου. Ήταν στην τσέπη του Τζάιλς. Αλλά ο Τζάιλς δεν πήγε χθες στο Λονδίνο. Φυσικά. Αν ήταν εδώ όλη την ημέρα. Μα δεν ήταν. Πήγε με το αυτοκίνητο σε μια κοντινή πόλη να πάρει σύρμα για το κοτέτσι. Δεν βρήκε όμως. Καλά. Μπορεί να πήγε και στο Λονδίνο. Τι με αυτό? Τότε γιατί δεν μου το είπε? Γιατί λέει πως γύριζε από εδώ και από εκεί για να βρει σύρμα? Ίσως ακούγοντας για το έγκλημα. Μα δεν ήξερε για το έγκλημα. Ή μήπως ήξερε? Ήξερε, άραγε. Για το όνομα του Θεού, Μόλι. Μη μου πεις τώρα ότι. Θες να πεις ότι ο υπαστυνόμος πιστεύει? Δεν ξέρω τι πιστεύει ο υπαστυνόμος. Αλλά σε κάνει να σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Σε κάνει να γεννιούνται μέσα σου ερωτήματα. Και τότε αρχίζει να αμφιβάλλεις. Αρχίζει να νιώθεις ότι κάποιος που τον ξέρεις καλά και που τον αγαπάς μπορεί να είναι ένας ξένος. Ένας άγνωστος. Όπως έναν εφιάλτη. Βρίσκεσαι κάπου ανάμεσα σε φίλους και άξαφνα κοιτάς τα πρόσωπά τους και δεν είναι πια οι φίλοι σου. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι που απλώς προσποιούνται.
Ίσως να μην πρέπει να εμπιστεύετε κανείς. Ίσως να είναι όλοι άγνωστοι, ξένοι. Έλα μόλι τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Σας διακόπτω. Όχι, απλώς συζητούσαμε. Αλήθεια, πρέπει να πάω στην κουζίνα. Έχω να ετοιμάσω τις πατάτες και το σπανάκι και έχω να ετοιμάσω και το κέικ. Θα έρθω να σε βοηθήσω. Δεν έχεις να πας πουθενά. Giles. Τα τέτα τέτ δεν είναι και τόσο ευχάριστα στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Μακριά από την κουζίνα και μακριά από τη γυναίκα μου, νεαρέ μου. Μα για να σταθείτε. Μακριά από τη γυναίκα μου, είπα. Δεν θα αφήσω ποτέ να είναι η Μόλι το επόμενο θύμα. Ώστε αυτό πιστεύετε για μένα? Ό,τι είχα να πω το είπα. Κάποιος δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ μέσα και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν απολύτως με τα δικά σου. Δεν ταιριάζουν μόνο με τα δικά μου. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Πόσο τυφλός πρέπει να είσαστε, ή μήπως κάνετε τον τυφλό? Σου είπα ότι ανησυχώ για τη ζωή της γυναίκας μου. Κι εγώ το ίδιο. Και δεν σκοπεύω να την αφήσω μόνη της μαζί σας. Τι είπες? Φύγε, Κρίστοφερ, σε παρακαλώ. Όχι, δεν πρόκειται να φύγω. Σε παρακαλώ, Κρίστοφερ, φύγε. Κάνε μου τη χάρη. Επιμένω. Καλά. Αλλά δεν θα πάω μακριά. Απ' έξω θα είμαι. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Μόλι? Θα πρέπει να τρελάθηκες. Είσαι έτοιμη να κλειστείς μόνη σου στην κουζίνα με έναν απέσιο δολοφόνο? Δεν είναι δολοφόνος. Δεν είναι. Μόνο μια ματιά να του ρίξεις και αμέσως καταλαβαίνεις ότι δεν στέκεται καλά στα Όχι, μυαλά. Ο Τζάιλς είναι απλώς δυστυχισμένος, αλλά δεν είναι επικίνδυνος. Αν ήταν, θα το ήξερα. Εξάλλου, μπορώ να προφυλάξω μόνη μου τον εαυτό μου. Έτσι έλεγε και η κυρία Μπόιλ. Ο Τζάιλς, σε παρακαλώ. Πες μου, Μόλι, τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε αυτό το βρωμόπεδο? Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Τι να υπάρχει ανάμεσά μας? Τον λυπάμαι. Αυτό είναι όλο. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν τον γνώριζες από πριν? Μπορεί εσύ ίδια να του πρότεινες να έρθει εδώ και να κάνετε ότι βλεπόσαστε για πρώτη φορά. Όλα τα είχατε μαγειρεμένα από πριν, Τζάιλς, τρελάθηκες. Πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα? Δεν είναι λίγο περίεργο το ότι ήρθε να μείνει σε ένα τόσο ερημικό μέρος? Και γιατί δεν ισχύει αυτό και για τους άλλους? Είχα διαβάσει σε μια εφημερίδα ότι κάτι τέτοιοι μανιακοί δολοφόνοι γοητεύουν εύκολα τις γυναίκες. Φαίνεται πως είναι αλήθεια. Λοιπόν, λέγε μου, πού τον πρωτογνώρισες? Είναι πολύ καιρός. Ο Τζάιλς γίνεσαι γελίος. Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τον Κρίστοφερ Ρεν πριν από χτες το βράδυ που ήρθε εδώ πέρα. Βέβαια, τι άλλο θα πεις? Μπορεί όμως να πήγες κρυφά στο Λονδίνο για να το συναντήσεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω ολόκληρες εβδομάδες να πάω στο Λονδίνο. Ώστε έχεις ολόκληρες εβδομάδες να πας στο Λονδίνο, ε? Αυτό δεν είπες? Και βέβαια. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις στο νου σου. Μπορείς τότε να μου πεις τι σημαίνει αυτό εδώ? Είναι ένα από τα γάντια που φορούσες χθες. Σου έπεσα κατά λάθος και το βρήκα την ώρα που μιλούσα με τον υπαστυνόμο. Ξέρεις τι έχει μέσα? Ένα εισιτήριο επιστροφής από το Λονδίνο. Α, αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι χτες δεν πήγες μόνο στο χωριό, αλλά και στο Λονδίνο. Εντάξει, αφού το λες. Την ώρα που εγώ γύριζα εδώ και εκεί στα χωριά για να βρω το σύρμα. Φυσικά. Την ώρα που εσύ γύριζες στα χωριά για το σύρμα. Έλα τώρα. Ομολόγησε το. Ήσουνα στο Λονδίνο. Ωραία. Ήμουνα στο Λονδίνο. Και εσύ το ίδιο. Τι? Πήγες και εσύ στο Λονδίνο. Έφερες μαζί σου και μια απόγευμα την εφημερίδα. Να την. Πού τη βρήκες? Στην τσέπη του παλτού σου. Ο καθένας θα μπορούσε να τη βάλει εκεί. Ο καθένας, ε? Όχι, Τζάιλς. Ήσουνα στο Λονδίνο. Πολύ καλά. Ναι, ήμουνα στο Λονδίνο. Αλλά δεν πήγα εκεί για να συναντήσω καμιά γυναίκα. Καμιά? Είσαι σίγουρος? Καμιά απολύτως? Γέλα το. Τι θες να πεις? Μην πλησιάζεις. Μα τι συμβαίνει? Μην με αγγίζεις. Δεν πήγες χθες στο Λονδίνο για να συναντήσεις τον Κρίστοφερ Ρεν? Είσαι ανόητος. Και βέβαια δεν πήγα γι' αυτό. Τότε γιατί πήγες? Δεν πρόκειται να σου πω. Ίσως τώρα να έχω ξεχάσει γιατί πήγα. Μόλι, τι σε έχει πιάσει? Ξαφνικά έγινες τελείως διαφορετική. Δεν σε αναγνωρίζω. Ίσως ποτέ σου να μην με γνώρισες πραγματικά, Τζάιλς. Πόσο καιρό είμαστε παντρεμένοι? Μόλις ένα χρόνο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Δεν ξέρεις τι είχα κάνει, τι είχα σκεφτεί, τι είχα αισθανθεί ή τι είχα υποφέρει πριν σε γνωρίσω. Μόλις είσαι τρελή. Εντάξει λοιπόν, είμαι τρελή. Γιατί όχι? Δεν είναι κι άσχημο να είσαι τρελός. Τι διάλογο θες να πεις? Σας παρακαλώ, νεαροί μου φίλοι. Ελπίζω να μην τα υπερβάλλετε και τα παραλέτε. Γιατί εκεί συνήθως οδηγούν οι καυγάδες των ερωτευμένων. Καυγάδες των ερωτευμένων. Ωραίο κι αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρω πολύ καλά πώς αισθάνεστε. Τα πέρασα κι εγώ αυτά στην ηλικία σας. Αχ, νεότης, νεότης, που λέει και ο ποιητής. Δεν φαντάζομαι να είσαστε πολύ καιρό παντρεμένοι. Αυτό δεν σας αφορά, κύριε Παραβιτσίνη. Φυσικά, φυσικά, δεν με αφορά καθόλου. Δεν ήρθα γι' αυτό. Ήρθα να σας πω ότι ο υπαστυνόμος Τρότερ έχασε τα σκι του. Και φοβούμαι ότι είναι πολύ θυμωμένος. Ο Κρίστοφερ. Έχασε τα σκι? Ναι, και θέλει να μάθει αν τα βάλατε πουθενά αλλού, κύριε Ρόλστον. Εγώ όχι. Κύριε Ρόλστον, κύριε Ρόλστον. Μήπως πήρατε τα σκι από την αποθήκη που τα είχαμε βάλει? Όχι, βέβαια. Κάποιος τα πήρε. Τι σας έκανε να κοιτάξετε για τα σκι σας? Το χιόνι δεν λέει να λιώσει και εγώ εδώ χρειάζομαι βοήθεια, ενισχύσεις.
Είχα σκοπό να πεταχτώ στον αστυνομικό σταθμό του Market Hampton και να αναφέρω την εξέλιξη της υποθέσεως. Τώρα πια δεν μπορείτε να πάτε, αγαπητέ μου. Κρίμα. Κάποιος φρόντισε να σας εμποδίσει να το κουνήσετε από εδώ. Αλλά μπορεί να υπάρχει κι άλλος λόγος, δεν είναι έτσι? Τι λόγος? Να, μπορεί κάποιος να ήθελε να φύγει από εδώ και πήρε τα σκι. Τι εννοούσες, Μόλι, λέγοντας ο Κρίστοφερ, όταν άκουσες ότι χάθηκαν τα σκι? Τίποτα. Α, ώστε ο νεαρός μας αρχιτέκτον το σκασε. Δεν είναι έτσι? Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια, κυρία Ρόλστον? Θανάτος. Ευτυχώς, Κρίστοφερ, δεν έφυγες. Κυρία Ρέν, μήπως πήρατε τα σκι μου? Τα σκι σας? Γιατί να τα πάρω? Η κυρία Ρόλστον είχε νομίσει. Ξέρω πως ο κύριος Ρέν αγαπάει πολύ το σκι. Και φαντάστηκα ότι μπορεί να πήρε τα σκι του υπαστυνόμου για να κάνει λίγη εξάσκηση. Εξάσκηση? Ακούστε όλοι. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Κάποιος μου πήρε το μοναδικό μου μέσο επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Να μαζευτούν όλοι εδώ αμέσως. Νομίζω ότι η δεσποινής Κέισουελ ανέβηκε στο δωμάτιό της. Πάω να τη φωνάξω. Τον ταγματάρχη Μέτκαφ τον άφησα εδώ πλάι στην τραπεζαρία. Ταγματάρχα Μέτκαφ! Ταγματάρχα Μέτκαφ! Δεν φαίνεται να είναι εκεί. Ίσως έφυγε. Με φωνάξατε? Ναι, ταγματάρχα. Πρόκειται για τα σκι μου. Τα σκι σας? Ελάτε, ελάτε, κυρία Ρόλστον. Πλησιάστε, δεσποινής Κέισουελ. Τώρα είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ. Σας ρωτάω, μήπως κανείς από εσάς πήρε τα σκι μου από την αποθήκη που είναι πλάι στην κουζίνα? Απαντήστε μου, δεσποινής Κέισουελ, και εσείς, ταγματάρχα. Δεν έχω ιδέα. Τι να τα κάνω τα σκι? Κι εγώ ούτε τ' άντυξα ποτέ μου. Πάντως εξαφανίστηκαν. Δεσποινής Κέισουελ, από ποια σκάλα ανεβήκατε στο δωμάτιό σας? Από τη σκάλα της υπηρεσίας. Τότε περάσατε μπρος από την πόρτα της αποθήκης. Αφού το λέτε, έτσι θα είναι. Αλλά δεν έχω ιδέα που ήταν τα σκι σας. Εσείς, ταγματάρχα, πήγατε σήμερα στην αποθήκη ή όχι? Ναι, πήγα. Την ώρα που δολοφονήθηκε η κυρία Μπόιλ. Την ώρα που δολοφονήθηκε η κυρία Μπόιλ, είχα κατέβει στο υπόγειο. Όταν περάσατε μέσα από την αποθήκη, τα σκι ήταν εκεί? Δεν έχω ιδέα. Δεν τα είδατε εκεί? Δεν θυμάμαι. Μα τι θα πει αυτό? Πρέπει να θυμηθείτε αν τα σκι ήταν. Α, σε μένα μη φωνάζεις έτσι, νεαρέ μου. Άλλη δουλειά δεν είχα παρά να σκέφτομαι τα αυρομοσκί σου. Εμένα με ενδιαφέραν τα κελάρια. Η αρχιτεκτονική αυτού του σπιτιού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άνοιξα την πόρτα του βάθους και κατέβηκα στο υπόγειο. Πού μου έμενε καιρός να δω αν τα σκι σου ήταν εκεί ή όχι? Αντιλαμβάνεστε ότι αν θέλατε, είχατε όλη την ευκαιρία να τα πάρετε. Φυσικά. Φτάνει να τα ήθελα. Το ζήτημα είναι πού βρίσκονται τώρα. Δεν νομίζω πως θα δυσκολευτούμε να τα βρούμε αν ψάξουμε όλοι μαζί. Θεώρα τα πράγματα είναι τα σκι. Τι λέτε? Δεν αρχίζουμε να ψάχνουμε? Μια στιγμή, ταγματάρχα Μέτκαφ. Ίσως γι' αυτό να τα άκρυψαν. Για να αρχίσουμε όλοι να ψάχνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω. Είμαι αναγκασμένος να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός τρελού πανούργου μυαλού. Πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου τι άραγε θέλει από εμάς να κάνουμε. Και τι σχεδιάζει να κάνει αυτός ο ίδιος. Πρέπει να προσπαθήσω να προχωρώ ένα βήμα πιο μπροστά από αυτόν. Γιατί αν δεν είμαι εγώ ο πιο γρήγορος, φοβούμαι πως θα θρηνήσουμε κι άλλο θύμα. Δεν το λέτε βέβαια αυτό σοβαρά? Πολύ σοβαρά, δεσποινής Κέισουελ. Τρία τυφλά ποντικάκια. Τα δύο δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Μένει ακόμα ένα. Καταλαβαίνετε? Ένας από εσάς τους έξι που με ακούτε αυτή τη στιγμή είναι δολοφόνος. Ναι, ένας από εσάς είναι δολοφόνος. Δεν ξέρω ακόμα ποιος, αλλά θα τον μάθω. Κι άλλος ένας από εσάς είναι το μελλοντικό θύμα. Σε αυτόν απευθύνομαι τώρα. Η κυρία Μπόιλ δεν θέλησε να μιλήσει. Και η κυρία Μπόιλ είναι αυτή τη στιγμή νεκρή. Όποιος από εσάς έχει και την παραμικρή σχέση με την υπόθεση της Φάρμας Λόγκριτς, ας πάψει να σιωπά, γιατί έτσι κινδυνεύει. Αυτός που σκότωσε δύο φορές, δεν θα διστάσει να σκοτώσει και τρίτη. Και όπως έχουν τώρα τα πράγματα, δεν ξέρω ποιος από όλους σας χρειάζεται προστασία. Εμπρός λοιπόν. Όποιος έχει να κατηγορήσει τον εαυτό του, έστω και για κάτι ασήμαντο σχετικά με την παλιά εκείνη υπόθεση, καλά θα κάνει να μιλήσει. Πολύ καλά. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Φυσικά θα τον ανακαλύψω το δολοφόνο. Γι' αυτό δεν μου μένει καμιά αμφιβολία. Αλλά μπορεί να είναι πολύ αργά για κάποιον από εσάς. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο δολοφόνος διασκεδάζει με όλα αυτά. Διασκεδάζει τρομερά. Ωραία. Τώρα μπορείτε να πηγαίνετε. Εσείς να μείνετε, κύριε Παραβιτσίνη. Και εσείς, δεσποινής Κέισουελ. Έχω μερικές απορίες για εσάς, κύριε Παραβιτσίνη. Αλήθεια? Και πρώτα-πρώτα, πώς το αυτοκίνητό σας έτυχε να αποδογυρίσει τόσο βολικά μέσα στη χιονοθύελλα? Τόσο άβολα, θέλετε να πείτε, υπαστυνόμε? Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Μπορείτε να μου πείτε πού πηγαίνατε όταν συνέβη αυτό το ατύχημα? Πήγαινα να δω κάποιο φιλικό πρόσωπο. Εδώ κοντά? Όχι πολύ μακριά από εδώ.
Ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του προσώπου? Μα είπα στην ομετρότερ, τι σημασία έχει αυτό? Θέλω να πω, τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με όλη την υπόθεση? Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες. Πώς λέγεται, είπατε το φιλικό σας πρόσωπο? Δεν είπα. Όχι, δεν είπατε. Και όπως φαίνεται, δεν σκοπεύετε να πείτε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το κρατώ υποσημείωση. Μα μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν μου επιτρέπουν να μιλήσω. Ένας κρυφός έρος, ας πούμε. Αν ξέρατε τι ζηλιάριδες είναι οι σύζυγοι. Μάλλον αποκλείεται για την ηλικία σας να τρέχετε εδώ και εκεί με κυρίες. Δεν νομίζετε, κύριε Παραβιτσίνη? Αγαπητέ μου κύριε Υπαστινόμε, μπορεί να μην είμαι τόσο ηλικιωμένος όσο φαίνομαι. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Ποιο δηλαδή? Ότι μπορεί να μην είστε και τόσο ηλικιωμένος όσο προσπαθείτε να φαίνεστε. Πολύ περίεργο. Όλοι προσπαθούν να φαίνονται νεότεροι από όσο πραγματικά είναι. Γι' αυτό όταν συναντήσεις κάποιον που προσπαθεί να φανεί μεγαλύτερος, αρχίζει να αναρωτιέσαι και να λες μέσα σου: γιατί? Δεν φτάνει που κάνατε τόσες και τόσες ερωτήσεις στους άλλους, αρχίζετε τώρα να ρωτάτε και τον εαυτό σας. Ίσως έτσι μπορέσω να βρω μια απάντηση, αφού εσείς δεν θέλετε να μιλήσετε. Ωραία λοιπόν, τότε ξαναδοκιμάστε. Θέλω να πω, αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις να μου κάνετε. Ναι, ίσως. Από πού ερχόσαστε χθες το βράδυ? Είναι πολύ απλό. Από το Λονδίνο. Από ποιο μέρος του Λονδίνου? Μένω πάντα στο Ριτς. Τι δουλειά κάνετε? Παίζω με τα πάνω και με τα κάτω. Είστε χρηματιστής? Όχι, όχι, δεν με καταλάβατε. Σας διασκεδάζει αυτό το παιχνίδι, δεν είναι έτσι? Φαίνεστε πολύ σίγουρος για τον εαυτό σας. Προσέξτε όμως. Στη θέση σας δεν θα ήμουν και τόσο σίγουρος. Ξεχνάτε ότι είσαστε μπλεγμένος σε μια δολοφονία. Και η δολοφονία δεν είναι απλό παιχνιδάκι. Ούτε αυτή εδώ η δολοφονία, ε. Θεέ μου, τι σοβαρό ύφος που έχετε, είπα αστυνόμετρότερ. Τι περίεργο. Πάντα μου πίστευα ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν καθόλου χιούμορ. Τελείωσε η ανάκριση για την ώρα. Για την ώρα, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάω στο σαλόνι να ψάξω για τα σκί σας. Δεν αποκλείεται να τα έχουν κρύψει στην ουρά του πιάνου. Και τώρα οι δυο μας, Δεσποινής Κέζουελ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θέλετε από μένα? Ακούσατε τις ερωτήσεις που έκανα στον κύριο Παραβιτσίνη? Τις άκουσα. Θα ήθελα και για εσάς ορισμένες πληροφορίες. Τι θέλετε να μάθετε? Ποιο είναι ακριβώς το όνομά σας? Λέσλι Μάργαρετ Κάθιν Κέζουελ. Κάθιν? Ναι, το ρο, δεν το προφέρω. Ωραία. Διεύθυνσης? Βίλα Μαριπόσα, Πιντόρ, Μαγιόρκα. Πού είναι αυτό? Στην Ιταλία? Όχι. Είναι νησί, ισπανικό νησί. Α, μάλιστα. Και η διεύθυνσή σας στην Αγγλία? Τράπεζα Morgan. Εκεί λαβαίνω τα γραμματά μου. Δεν έχετε άλλη διεύθυνση στην Αγγλία? Όχι. Πόσον καιρό έχετε στην Αγγλία? Μια εβδομάδα. Και από την ημέρα που ήρθατε, πού μείνατε? Στο ξενοδοχείο Landbury, στο Knightsbridge. Τι σας έφερε στο Monkswell Manor, Δεσποινής Κέζουελ? Ήθελα ένα ήσυχο μέρος στην εξοχή. Πόσο καιρό σκοπεύατε ή σκοπεύετε να μείνετε εδώ? Ώσπου να τελειώσω αυτό που ήρθα να κάνω. Και τι είναι αυτό? Μα τι πάθατε? Γιατί κοιτάζετε τα μαλλιά μου? Σας ρώτησε τι είναι αυτό που ήρθατε να κάνετε εδώ. Με συγχωρείτε, σκεφτόμουν κάτι άλλο. Δεν απαντήσατε όμως την ερώτησή μου. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε να σας απαντήσω. Είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα. Είναι τελείως προσωπική υπόθεση. Ναι, αλλά... Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν πρόκειται να το συζητήσω μαζί σας. Θα σας πείραζε να μου πείτε την ηλικία σας? Καθόλου. Είναι άλλωστε γραμμένη στο διαβατήριό μου. Είμαι 24 χρονών. 24? Ναι, φαίνομαι μεγαλύτερη. Αυτό δεν σκεφτήκατε? Ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει κανείς σε αυτή τη χώρα που να μπορεί να εγγυηθεί για σας? Η τράπεζα Morgan μπορεί να σας βεβαιώσει για την οικονομική μου κατάσταση. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες από τη δικηγόρο μου. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αλλά κοινωνικές σχέσεις δεν έχω. Έζησα την περισσότερη ζωή μου στο εξωτερικό. Στη Μαγιόρκα? Ναι, στη Μαγιόρκα και σε άλλα μέρη. Γεννηθήκατε στο εξωτερικό? Όχι. Έφυγα από την Αγγλία όταν ήμουν 13 χρονών. Ξέρετε, Δεσποινής Κέζουελ, μου είναι λίγο δύσκολο να σας καταλάβω. Πειράζει αυτό? Δεν ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε εδώ? Φαίνεται να σας απασχολεί αυτό. Ναι, με απασχολεί. Είπατε ότι φύγατε για το εξωτερικό όταν είσαστε 13 χρονών, ε? 12-13, κάπου εκεί. Λεγόσαστε Κέζουελ τότε? Τώρα έτσι λέγομαι. Ποιο ήταν τότε το όνομά σας? Θέλω να μου πείτε. Τι προσπαθείτε να αποδείξετε? Θέλω να ξέρω ποιο ήταν το όνομά σας πριν φύγετε από την Αγγλία. Πάει πολύ καιρό από τότε, το έχω ξεχάσει. Είναι πράγματα που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Μπορεί. Η δυστυχία, η απελπισία. Oh, Θεέ μου, θα έλεγε κανείς. Ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα? Σας είπα. Λέσλι Μάργαρετ Κάθιν Κέζουελ. Κάθιν? Τι διάβολο γυρεύεις εδώ? Ο Θεέ μου, Θεέ μου. Θα ήθελα να μην είχα έρθει ποτέ μου εδώ.
Δεν νομίζω ότι η αστυνομία έχει δικαίωμα να περνάει τον κόσμο από ανάκριση τρίτου βαθμού. Έκανα απλώς μερικές ερωτήσεις στην Δεσποινίδα Κέσβουελ. Ναι, αλλά φαίνεται αναστατωμένη. Τι σας έκανε η Δεσποινή Κέσβουελ? Όχι, τίποτα. Να, όλα αυτά, ο φόνος, το έγκλημα. Δεν ξέρω τι με έπιασε ξαφνικά. Πάω μια στιγμή στο δωμάτιό μου. Είναι δύνατο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι δεν μπορείτε να πιστέψετε? 6 απίθανα πράγματα πριν από το φαγητό, σαν την κακιά βασίλισσα του παραμυθιού. Ναι, κάτι τέτοιο. Ω Θεέ μου, μοιάζατε σαν να είδατε κανένα φάντασμα. Είδα κάτι που έπρεπε να το είχα δει νωρίτερα. Ήμουν τελείως τυφλός. Αλλά τώρα νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Επιτέλους, η αστυνομία έχει κάποια ένδειξη στα Μάλιστα, χέρια της. Μάλιστα, κύριε Ρεν, η αστυνομία έχει επιτέλους μια ένδειξη στα χέρια της. Θέλω και πάλι να συγκεντρωθούν όλοι εδώ. Ξέρετε που είναι? Η Μόλι και ο Τζάιλς είναι στην κουζίνα. Εγώ βοήθησα τον ταγματάρχη Μέτκαφ να βρει τα σκίσες. Ψάξαμε στα πιο απίθανα μέρη, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Ο Παραβιτσίνη δεν ξέρω που είναι. Θα τον φωνάξω εγώ. Εσείς πηγαίνετε να ειδοποιήσετε τους άλλους. Ας γίνει και αυτό. Κύριε Παραβιτσίνη! Κύριε Παραβιτσίνη! Παραβιτσίνη! Στας διαταγάς σας υπαστινόμαι. Τι μπορώ να κάνω για σας? Για σκέψου, φίλε μου. Ο καλός μας αστυνόμος έχασε τα σκί του και δεν ξέρει που να τα βρει. Έννοια σας. Αφήστε τα ήσυχα και να δείτε. Θα έρθουν μόνα τους, τραβώντας πίσω τους και έναν δολοφόνο. Τι τρέχει πάλι? Τι συμβαίνει? Με φωνάξατε? Δεν συμβαίνει. Ναι, καθίστε, ταγματάρχα. Καθίστε, κυρία Ρόλστον. Με χρειάζεται τώρα γιατί έχω το κέικ στη φωτιά. Υπάρχουν σπουδαιότερα πράγματα από την κουζίνα σας, κυρία Ρόλστον. Η κυρία Μπόιλ, λόγου χάρη, δεν θα χρειαστεί άλλο γεύμα. Δεν είναι και τόσο ωραίος ο τρόπος που εκφράζεστε, είπα στην όλη. Λυπάμαι, αλλά χρειάζομαι τη συνεργασία όλων σας. Και σκοπεύω να την έχω οπωσδήποτε. Κύριε Ρόλστον. Ναι. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να φωνάξετε τη Δεσποινίδα Κέσβουελ. Είναι στο δωμάτιό της. Πείτε της ότι δεν την κρατήσω παρά μόνο λίγα λεπτά. Τα βρήκατε τα σκίσες? Όχι, κυρία Ρόλστον, αλλά υποψιάζομαι ποιος μου τα πήρε και γιατί μου τα πήρε. Προς το παρόν δεν θα πω περισσότερα. Ναι, μην μπείτε, σας παρακαλώ. Νομίζω πως οι οριστικές εξηγήσεις πρέπει να δίνονται πάντα στο τέλος. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε. Εδώ δεν είναι παιχνίδι, κύριε Παραβιτσίνη. Όχι. Εδώ κάνετε λάθος. Εγώ νομίζω ότι είναι παιχνίδι για κάποιον. Θέλετε να πείτε, κύριε Ρεν, ότι ο δολοφόνος διασκεδάζει παίζοντας? Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Τι συμβαίνει? Καθίστε, Δεσποινή Κέσβουελ. Καθίστε, κύριε Ρόλστον. Προσέξτε όλοι, παρακαλώ. Θα θυμάστε ότι μετά τη δολοφονία της κυρίας Μπόιλ, πήρα από όλους σας καταθέσεις σχετικά με το πού βρισκόταν ο καθένας σας κατά την ώρα του εγκλήματος. Εν συνόψη, οι καταθέσεις σας έχουν ως ακολούθως: η κυρία Ρόλστον στην κουζίνα, ο κύριος Παραβιτσίνη στο σαλόνι, ο κύριος Ρόλστον στο δωμάτιό του και ο κύριος Ρεν επίσης στο δωμάτιό του. Η Δεσποινής Κέσβουελ στη βιβλιοθήκη. Ο ταγματάρχης Μέτκαφ στο υπόγειο. Ακριβώς. Αυτές είναι οι καταθέσεις σας. Μπορεί να είναι αληθινές, μπορεί και όχι. Δεν είχα τρόπο να τις ελέγξω. Και για να εξηγηθώ καλύτερα, 5 από αυτές τις καταθέσεις είναι αληθινές. Και μια ψεύτικη. Ποια από όλες? 5 από εσάς λένε την αλήθεια. Και ένας ψέματα. Έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου που ίσως με βοηθήσει να βρω τον ψεύτη. Και αν βρω ποιος μου είπε ψέματα, τότε θα ξέρω και ποιος είναι ο δολοφόνος. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί κάποιος να είπε ψέματα για εντελώς διαφορετικό λόγο. Αμφιβάλλω. Και πώς θα το βρείτε? Μόλις τώρα είπατε ότι δεν έχετε τρόπο να ελέγξετε τις καταθέσεις μας. Όχι, αλλά αν υποθέσουμε ότι θα ξανά κάνω καθένα σας τα ίδια πράγματα για δεύτερη φορά. Ω Θεέ μου, το ίδιο πάντα κόλπο. Αναπαράσταση του εγκλήματος. Όχι αναπαράσταση του εγκλήματος, κύριε Παραβιτσίνη. Αναπαράσταση των κινήσεων ανθρώπων φαινομενικά αθώων. Και τι περιμένετε να μάθετε από αυτό? Θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλετε να επαναλάβουμε ο καθένας ότι κάναμε την ώρα της δολοφονίας? Ναι, κύριε Ρόλστον. Όχι, είναι παγίδα. Παγίδα? Τι θέλετε να πείτε? Είναι παγίδα, το ξέρω. Εγώ το μόνο που θέλω από εσάς είναι να ξανακάνετε τα ίδια που κάνατε πριν. Μα δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ελπίζετε πως θα βρείτε με το να αναγκάσετε όλους να ξανακάνουν αυτά που έκαναν πριν? Νομίζω πως είναι καθαρή ανοησία. Μπα. Αλήθεια, κύριε Ρεν. Εμένα με εξαιρέσετε. Έχω πολλή δουλειά στην κουζίνα. Δεν πρόκειται να εξαιρέσω κανένα. Αν σας έβλεπε κανείς, θα έλεγε πως όλοι είσαστε ένοχοι. Γιατί δεν θέλετε να με βοηθήσετε? Και βέβαια θα σας βοηθήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μας πείτε. Όλοι θα βοηθήσουμε, Μόλι. Πολύ καλά. Εσείς, κύριε Ρεν? Σύμφωνοι. Η Δεσποινής Κέσβουελ? Ναι. Εσείς, Παραβιτσίνη? Και βέβαια, γιατί όχι. Ταγματάρχα Μέτκαφ? Ασφαλώς. Θα κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε εκείνη την ώρα? Ναι.
θα επαναλάβετε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ωραία, τότε λοιπόν εγώ θα ξαναγυρίσω στο πιάνο μου, στο σαλόνι. Για άλλη μια φορά θα παίξω με το ένα δάχτυλο την υπογραφή του δολοφόνου. Μια στιγμή, κύριε Παραβιτσίνη, μη βιάζεστε. Παίζετε πιάνο, κυρία Ρόλστον. Ναι, παίζω. Ξέρετε το τραγούδι «Τα τρία τυφλά ποντικάκια»? Και ποιος δεν το ξέρει. Τότε θα μπορέσετε να το παίξετε στο πιάνο, όπως το έπαιζε ο κύριος Παραβιτσίνη. Φυσικά. Ωραία. Τότε πηγαίνετε στο σαλόνι, καθίστε στο πιάνο και να είσαστε έτοιμοι να παίξετε όταν σας ειδοποιήσω. Μα είπα στην Όμε, αν κατάλαβα καλά, δεν επρόκειτο ο καθένας από εμάς να παίξει τον προηγούμενο ρόλο. Θα επαναληφθούν οι ίδιες πράξεις, κύριε Παραβιτσίνη, αλλά όχι από τα ίδια πρόσωπα. Πηγαίνετε, κυρία Ρόλστον. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω το λόγο. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Είναι ένας τρόπος ελέγχου των αρχικών καταθέσεων. Και ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη καταθέσεω. Τώρα προσοχή σα, παρακαλώ. Θα προσδιορίσω για τον καθένα σα την καινούργια του θέση. Εσεί, κύριε Ρεν, θα πάτε στην κουζίνα και θα έχετε το νου σα στο φαγητό τη κυρία Ρόλστον. Νομίζω ότι σα αρέσει η μαγειρική. Εσεί, κύριε Παραβιτσίνη, θα πάτε στο δωμάτιο του κυρίου Ρεν. Από τη σκάλα τη υπηρεσία είναι πιο βολικά. Εσεί, ταγματάρχα Μέτκαβ, θα ανεβείτε στο δωμάτιο του κυρίου Ρόλστον για να δείτε αν λειτουργεί το εσωτερικό τηλέφωνο. Δεσποινή Κέσουελ. Θα σας πείραζε να κατεβείτε στο υπόγειο. Θα σας δείξει το δρόμο ο κύριος Ρεν. Δυστυχώς χρειάζομαι κάποιον να επαναλάβει τις δικές μου κινήσεις. Λυπάμαι, κύριε Ρόλστον, που θα σας ζητήσω να πάτε έξω με τέτοιο καιρό. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσετε το σύρμα του τηλεφώνου από την μπαλκονόπορτα ως την είσοδο. Και εσείς, τι θα κάνετε? Εγώ θα παίξω το ρόλο της κυρίας Μπόιλ. Δεν νομίζετε ότι είναι κάπως επικίνδυνο? Το επάγγελμά μας τα έχει αυτά, ταγματάρχα. Λοιπόν, πηγαίνετε στις θέσεις σας και να μείνετε εκεί ώσπου να σας φωνάξω. Εγώ εντωμεταξύ θα σβήσω τα φώτα. Εμπρός. Ο καθένας στη θέση του. Κυρία Ρόλστον, μετρήστε στα 10 και μετά αρχίστε να παίζετε. Κυρία Ρόλστον, για αλάτε εδώ σας παρακαλώ. Μα τι συμβαίνει, ανάψτε ένα φως, δεν σας βλέπω. Δεν χρειάζεται φως. Τουλάχιστον αυτή τη μικρή λάμπα. Μάλιστα, τώρα με το φως σας βλέπω. Φαίνεστε ευχαριστημένος με τον εαυτό σας. Βρήκατε αυτό που θέλατε? Ναι, βρήκα αυτό που θέλω. Ξέρετε ποιος είναι ο δολοφόνος? Ναι, ξέρω. Ποιος είναι? Εσείς έπρεπε να ξέρετε, κυρία Ρόλστον. Εγώ? Ναι. Υπήρξατε τρομερά απερίσκεπτοι, ξέρετε. Κινδυνεύσατε να δολοφονηθείτε με το να μην θελήσετε να μου μιλήσετε. Και κινδυνεύσατε περισσότερο από μια φορά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάτε. Ελάτε τώρα, κυρία Ρόλστον. Εμείς οι αστυνομικοί δεν είμαστε τόσο κουτί όσο νομίζετε. Από την αρχή κατάλαβα ότι ξέρατε από πρώτο χέρι την υπόθεση Λόγκριτς. Ξέρατε ότι η κυρία Μπόιλ ήταν μέλος του δικαστηρίου που έβγαλε την απόφαση. Στην πραγματικότητα τα ξέρετε όλα. Γιατί δεν μου τα είπατε? Ξέρω. Ήθελα να ξεχάσω, να ξεχάσω. Το πατρικό σας όνομα ήταν Warren. Ναι. Δεσποινής Warren, λοιπόν. Και διδάσκατε στο σχολείο που πήγαιναν και εκείνα τα παιδιά. Ναι. Είναι αλήθεια, δεν είναι, ότι ο Τζίμι, το παιδί που πέθανε, σας έστειλε ένα γράμμα με το ταχυδρομείο? Στο γράμμα εκείνο ζητούσε βοήθεια. Βοήθεια από τη μικρή, την καλή του δασκάλα. Και εσείς ποτέ δεν του απαντήσατε? Δεν μπορούσα. Δεν το είχα διαβάσει. Απλώς δεσκοντιστήκατε, αυτό είναι όλο. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ήμουν άρρωστη. Βρισκόμουν στο κρεβάτι με πνευμονία εκείνη την ημέρα. Δεν είδα το γράμμα. Το βρήκα αρκετές εβδομάδες αργότερα μαζί με πολλά άλλα γράμματα. Αλλά ήταν αργά πια. Το καημένο το παιδί είχε πεθάνει. Να ήταν πεθαμένο, πεθαμένο. Περίμενα από μένα να κάνω κάτι. Είχε στηρίξει σε μένα τις ελπίδες του όλες. Και κάθε μέρα που περνούσε, σιγά σιγά οι ελπίδες του έσβηναν. Από τότε η σκέψη αυτή με καταδιώκει. Μου έχει γίνει βραχνάς. Αν δεν είχα αρρωστήσει, αν είχα προφτάσει να διαβάσω το γράμμα. Αν ήξερα μόνο, αν ήξερα. Είναι φοβερό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη ζωή. Ναι, είναι φοβερό. Το βλέπετε αυτό? Τι είναι αυτό, περίστροφο? Δεν ήξερα πως οι αστυνομικοί οπλοφορούν. Οι αστυνομικοί δεν οπλοφορούν, κυρία Ρόλστον. Αλλά εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Πώς? Πιστέψτε το ότι ήμουν αστυνομικός επειδή σας τηλεφώνησα από ένα θάλαμο και σας είπα ότι έστειλα εδώ τον υπαστυνόμο Τρότερ. Εγώ έκοψα το σήμα του τηλεφώνου έξω από την πόρτα σας πριν πω μέσα. Ξέρετε ποιος είμαι, κυρία Ρόλστον? Είμαι ο Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι. Ο αδερφός του Τζίμι.
Μη φωνάζετε, κυρία Ρόλστον, γιατί αν φωνάξετε θα πυροβολήσω. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί σας. Ο Τζίμι πέθανε. Εκείνη η απέσια, η φοβερή γυναίκα τον σκότωσε. Την κλείσανε στη φυλακή, αλλά η φυλακή δεν ήταν τίποτα για αυτήν. Ορκίστηκα ότι θα τη σκοτώσω μια μέρα. Και το έκανα. Μέσα στην ομίχλη. Τι αστείο που ήτανε. Ελπίζω ο Τζίμι να το ξέρει. Θα τους σκοτώσω όλους όταν θα μεγαλώσω μια μέρα. Αυτό είχα πει στον εαυτό μου. Γιατί οι μεγάλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Σε λίγο θα σας σκοτώσω κι εσάς. Δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν θα μπορέσεις να φύγεις εύκολα από εδώ μέσα. Ναι, κάποιος μου πήρε τα σκί μου. Αλλά δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει αν θα φύγω ή όχι. Κουράστηκα. Ήταν τόσο πολύ αστείο να σας παρακολουθώ όλους και να κάνω πως είμαι αστυνομικός. Το περίστροφο θα κάνει πολύ θόρυβο. Ναι, μάλλον. Καλύτερα με το συνηθισμένο μου τρόπο. Καλύτερα να σας πιάσω από το λαιμό. Το τελευταίο ποντικάκι πιάνεται στην παγίδα. Μη, Τζόρτζι, δεν με γνωρίζεις. Δεν με θυμάσαι. Δεν θυμάσαι τη φάρμα, Τζόρτζι. Δεν θυμάσαι τα ζώα μας. Το χοντρό γέρικο γουρούνι. Τον τάβρο που μας κυνηγούσε μέσα στα χωράφια. Τα σκυλιά. Τα σκυλιά. Ναι, ναι, τα σκυλιά. Το Σπότι και τον Πλέιν. Κάθι. Ναι, Τζόρτζι, ναι. Είμαι η Κάθι. Με θυμάσαι τώρα, δεν με θυμάσαι. Κάθι, εσείς. Ναι. Τι γυρεύεις εδώ. Ήρθα στην Αγγλία για να σε βρω, Τζόρτζι. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να ήσουν εσύ. Σε γνώρισα την ώρα που μιλούσες και μπέρδευες με τα δάχτυλα τα μαλλιά σου, όπως έκανες όταν ήσουν μικρός. Θα σε πάρω μαζί μου, Τζόρτζι. Έλα, έλα μαζί μου. Πού θα πάμε, Κάθι? Μη φοβάσαι, Τζόρτζι. Όλα είναι εντάξει, μη φοβάσαι. Να, θα πάμε κάπου που θα φροντίσουν για σένα και δεν θα σε αφήσουν πια να κάνεις κακό. Έλα, έλα μαζί μου, Τζόρτζι. Έλα, έλα. Τζάι! Μόνη! Μόλι, είσαι καλά. Είσαι καλά, αγάπη μου. Αγάπη μου, ναι, Μόλι, ξέρω. Τα ξέρω όλα. Τώρα θα μου το είπε ο ταγματάρχης. Ποιος να το φανταζόταν ότι θα ήταν ο Τρόπερ. Είναι τρελός, τελείως τρελός. Ναι, αλλά εσύ. Ήμουν μπερδεμένη χωρίς να το θέλω σε αυτή την υπόθεση. Παρέδιδα μαθήματα στο σχολείο τους. Δεν έφταιγα σε τίποτα. Σε τίποτα. Αλλά πίστευε ότι θα μπορούσα να τον είχα σώσει. Να είχα σώσει εκείνο το παιδί. Δεν πρέπει να μου το είχες πει. Ήθελα να ξεχάσω, Τζάιλς. Όλα είναι εντάξει τώρα. Σε λίγο με ένα καταπραγητικό θα είναι τελείως ακίνδυνος. Τον φροντίζει η αδελφή του. Ο καημένος δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Το είχα υποπτευτεί από την αρχή. Αλήθεια, ταγματάρχα. Δεν πιστέψατε πως ήταν αστυνομικός? Το ήξερα πως δεν ήταν. Βλέπετε, κυρία Ρόλστον, συμβαίνει να είμαι εγώ αστυνομικός. Εσείς? Μόλις βρήκαμε εκείνο το σημειωματάριο και είδαμε ότι έγραφε μέσα Monk Square Manor, σκεφτήκαμε πως ήταν απαραίτητο να βρίσκεται κάποιος δικός μας εδώ. Ο ταγματάρχης Μέτκαφ, όταν του εξηγήσαμε την κατάσταση, μ' άφησε να πάρω τη θέση του. Μου φάνηκε πολύ περίεργο όταν είδα να έρχεται ο Τρότερ και να λέει πως είναι αστυνομικός. Και η Δεσποινής Κέσχολ είναι η αδελφή του? Ναι, ναι. Φαίνεται ότι τον αναγνώρισε λίγο πριν από την τελευταία του απόπειρα να κάνει κι άλλο φόνο. Δεν ήξερε πώς να φερθεί, αλλά ευτυχώς ήρθε και μου το είπε εν καιρός. Το χιόνι άρχισε να λιώνει και έτσι θα έχουμε γρήγορα βοήθεια. Καλά που το θυμήθηκα, κυρία Ρόλστον. Πάω να βγάλω αυτά τα σκι. Τα έχω κρύψει απάνω από το κλειστό κρεβάτι. Και εγώ που νόμιζα πως ήταν ο Παραβιτσίνη. Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν το αυτοκίνητό του για καλά. Δεν θα μου βανίδει όλο παράξενο να ανακαλύψουν μέσα στη ρεζέρβα κάνα 2.000 ελβετικά ρολόγια. Ναι, μάλλον αυτή είναι η ειδικότης του. Μόλι, νομίζω πως για μια στιγμή τουλάχιστον πίστεψες πως ήμουν εγώ. Τζάιλς, γιατί πήγες χθες στο Λονδίνο? Αγάπη μου, ήθελα να σου πάρω ένα δώρο για την επέτειο των γάμων μας. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος που παντρευτήκαμε. Όχι, και εγώ γι' αυτό πήγα στο Λονδίνο, αλλά δεν ήθελα να σου το πω. Αλήθεια? Ναι, σου πήρε ένα κουτί πουρα. Να, το έχω εδώ. Αγάπη μου, μα είναι πολύ ευγενικό από μέρους σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι θαυμάσια. Θα τα καπνίσεις? Τι να γίνει, θα τα καπνίσω. Εμένα τι μου φέρες? Α, ναι, ξέχασα τελείως το δώρο σου. Ένα λεπτό, εδώ το έχω. Τι είναι αυτό, καπέλο? Μα δεν έχω φορέσει ποτέ μου καπέλο. Ακόμα καλύτερα. Για να το δω, αγάπη μου. Μα τι ωραίο που είναι. Φόρεσέ το. Αργότερα να χτενιστώ πρώτα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει? Ναι. Η πολίτρια είπε πως είναι η τελευταία λέξη στη μόδα των καπέλων. Αλήθεια? Για να το δοκιμάσω. Κυρία Ρόλστον. Ναι. Κάτι καίγεται στην κουζίνα. Πάει το γλυκό μου.
θέατρο της Κυριακής ακούσατε σήμερα το έργο της Αγκάθα Κρίστη «Η Ποντίκο Παγίδα». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε Γιώργιος Πλούτης, Μιχάλης Σακελάριος, Ελένη Χατζιαργύρη, Βίρον Πάλης, Πέτρος Φυσούν, Μαρία Φωκά, Γρηγόρης Βαφιάς, Τιτίκα Νικηφοράκη, Σταύρος Ξενίδης και Νίκος Χατζίσκος. Μουσική επιμέλεια Πόπης Μπάρτζη. Μετάφρασης, ραδιοφωνική προσαρμογή και ραδιοσκηνοθεσία Νίκου Γκάτσου.